κλείσε αυτό το χεσμένο. Κλείσε. Δεν θέλω άλλο τέρμα. Ρε Βασίλη Τσίρπα, εσύ είσαι και βρίσκεσαι εδώ πέρα στο δικό μου το live. Ε, Βασίλη. Δεν είναι ο Τσίρπας, Κυριάννη. Ποιος είναι. Ψεύτικο προφίλ. Είναι που λέγεται Team Βασίλης Τσίρπας. Δεν είναι ο Τσίρπας. Γι' αυτό σε λέω, άμα ήταν ο Τσίρπας, χωρίς πλάκα. Δεν έχει να κάνει, κύριε Γιάννη. Εντάξει. Συγγνώμη, Βασίλη. Δεν μου λες εσύ, Κέλλη, από κάτω στα σχόλια. Θα σου δώσω το λόγο να πω τον πρώην κουμπάρο μου, Αλυταρά. Κάνε μας τη χάρη, κοριτσάκι μου, και μην ανακατεύεσαι στην οικογένειά μου. Κατεβαίνω εγώ, παιδιά, βάλτε την Κέλλη. Για μένα είναι Αλυταρά, μην ανακατεύεσαι, λοιπόν. Αυτό ήταν fake profile αυτό που ήταν. Ναι, δεν ήταν ο Τσίρπας. Α, εντάξει. Όχι άλλο, δεν θέλουμε να τον ακούσουμε. Φτάνει, μωρέ. Συγγνώμη, σε μένα απευθύνθηκε ο κύριος Αντρεούλης. Ναι, σε σένα απευθύνθηκα γιατί είπες ότι είναι ντροπή μου. Γιατί βρίζεις τον εθνικό κουμπάρο, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Γιατί να μην τον βρίζεις. Μωρή, σε μένα μιλάς έτσι, σε μένα, με ξέρεις και από χτες και μου μιλάς έτσι, σούργελό. Καλέ, δεν τρέπεσαι, μεγάλος άνθρωπος. Μπορείς άλλο και στο διάλογο βαρδιάτικο που θα μου πεις τι θα κάνω εγώ με τον κουμπάρο μου. Ποιο κουμπάρο σου ρε, τρελέ. Ακού Γιάννη. Κέλλη, με συγχωρείς. Τώρα ανεβαίνεις επάνω για να κάνεις επίθεση το αυτό. Είδες πόσα είπε και ο Καράφλας από κείμεριά. Με συγχωρείς, κατέβα κάτω. Δεν θέλω εγώ τέτοιες. Πάνε κοιμήσου, δεν θέλω εγώ τέτοια. Εμείς έχουμε άλλο παιχνίδι. Άντε, μην αισθάνεσαι όλοι. Ας έρθει ο ίδιος ο Λίτρας να τα πει. Το είδες. Με συγχωρείτε, ρε Κέλλη, ας έρθει ο ίδιος να τα πει. Ψεύτηκε. Τι παίρτε, παίρτε όλοι για τον άλλον, για τον, για τον Λίτρα. Σοβαρευτείτε, ρε παιδιά. Θα μας πεις τι θα πούμε για τον κουμπάρο μου τον πρώην. Άντε, σούργελο κι εσύ. Έχουν άλλες σχέσεις. Έχουν άλλες σχέσεις ο Αντρεούλης με τον κουμπάρο. Δεν τα ξέρεις. Με πάτρεψε με τον πρώτο μου γάμο και χώρισα και ξαναπατρεύτηκα με άλλο κουμπάρο. Δεν ξέρεις, Κέλλη, τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Αντρεούλη. Όταν βρίζει το Γιάννη, είναι σούργελο. Αντρεούλη. Ποιος μιλάει. Ο Κορονάκος είμαι. Έλα, για Βασίλη. Άσε τι κάνετε τα τέτοια, μην την ξαναστείς το διάλογο, είναι έγκυος η Κέλλη. Δεν με ενδιαφέρει, προβλημάτι, και εγώ έγκυος είμαι. Ναι, αλλά Κορονάκο, συγγνώμη, άμα είναι έγκυος, όχι, άμα είναι έγκυος, να μην μπει μες στο TikTok, να μην αγχώνεται, να μην αυτό, δεν θέλω εγώ να ανεβαίνω στα παράθυρα. Άστο, δεν με νοιάζει, όχι, καμία δουλειά. Να μου πει τι θα κάνω εγώ το κάθε τσοτσέκι. Δεν είναι τσοτσέκι ο Αντρεούλη. Όχι, δεν έχει καμία δουλειά. Να σεβόμαστε, όχι, όχι. Σεβόμαστε τα πάντα. Εσένα τον σε βρίζω, Λίτρα, σου άρεσε και σε υποστηρίζω. Είπε και ο Λίτρας προηγουμένως κάμποσα πράγματα και είπε για τον Αντρεούλη. Για σένα, να σε λέει κολόγερο, Λίτρας, εσένα που σε ξέρει και από χτες. Μην αγχώνεστε εσείς εδώ πέρα. Μην ανεβαίνετε πάνε και πρωί-πρωί, 4 η παρά εδώ πέρα. Θα μας πούνε, δηλαδή, θα πούμε μέσα στο TikTok μου, θα ανοίξω live και θα λέω ότι θέλω στον τοίχο μου. Και όχι, θα με συγχωρείς, Κέλλη, άλλο δεν θα σε ανεβάσω στο παράθυρο. Καταρχήν σέβομαι που είσαι έγκυα. Δεν θέλω να ανεβαίνεις στο παράθυρο. Σε μένα εγώ άλλη φορά δεν σε ανεβάζω πρώτον, γιατί εγώ σέβομαι που είσαι έγκυα και δεν θα αγχώνεσαι. Και κανονικά δεν πρέπει να έρθεις σε αυτό το live να μην αγχώνεσαι και δεν μ' αρέσει εμένα. Καταρχάς η γυναίκα πρέπει να προσέχει πολύ γιατί έχει το μωρό. Ναι, να προσέχεις τον εαυτό σου, άστα αυτά. Εμείς είμαστε τρελοί. Άλλο θα μου πεις εμένα να με πεις εμένα τρελό. Κάνε μας κοριτσάκι μου την πάντα, κάνε μας να δούμε σαν έρχομαι. Κάνε μας τη χάρη γιατί έχετε πάρει μεγάλη φορά μπορτσόκαρο. Κέλλη, λέει τι βρίζετε. Γιατί ο κουμπάρος δεν έβρισε εμένα. Δεν έβρισε το Γιάννη. Είπα εγώ τίποτες. Κέλλη. Εμένα δεν με έβριζε ο κουμπάρος σου. Είπα εγώ τίποτες. Ο κουμπάρος μου, όχι ο κουμπάρος της. Ο κουμπάρος μου. Ναι, αλλά και ο κουμπάρος της σας είναι. Εμένα δεν με έβρισε. Είπα εγώ τίποτες. Σε ξεφτέλησε, δεν σε έβρισε μόνο. Τι, μας ξεφτέλησε. Είπα εγώ τίποτες. Να μιλάει ότι θα σου βάλει το χέρι μέσα στον κόλλο, να σου βγάλει τα σκατά, να πάρει στην κάλτσα. Όχι, Κέλλη, με συγχωρείς, τώρα θα σε κάνω μπλοκ να μην ξα... Όπα, μισό λεπτό. Θα σε κάνω χωρίς πλάκα. Γιατί μπλοκ, όχι, δεν θέλω εγώ εδώ μέσα. Όχι, πρέπει να δείξω. Στον κύριο Γιάννη μου, ένα λεπτό. Όχι, Κέλλη, δεν θέλω εγώ απαντήσει. Δεν θέλω εγώ. Αλλά ένα λεπτό να ζητήσω συγγνώμη θέλω. Δεν θέλω εγώ. Καταρχήν να σεβαστείς
που είσαι αυτό, εγώ σέβομαι αυτό. Άμα γίνει κάτι, δεν θέλω εγώ εδώ πέρα να συμβεί αλλού. Προς το παρόν θα είσαι μπλοκ. Κέλλη, τι παπέλη να πούμε, αφού έχουμε εδώ πέρα να ασχολούμαστε με ένα θέμα συγκεκριμένο. Ναι, αλλά δεν θέλω εγώ, τη στιγμή που είναι έγκυες, δεν θέλω εγώ να ανοίξω στα παράθυρα σε μένα. Άμα θέλετε, ανοίξτε live εσείς και ανεβάστε την εσείς. Συνεχίζουμε. Ήμασταν την άλλη φορά, κάναμε εδώ πέρα το παιχνίδι μας, γελάγαμε, περνάγαμε ωραία, έγινε με μια μεγάλη νίκη, ήρθανε όποιος θέλει, ήρθε να κάνει μαναφούκι, να πείστε αυτό το πράγμα. Τι παθαίνετε. Ναι, τι παθαίνετε. Δηλαδή ο λίτρας για μένα δεν είναι με χιλιαδιό. Τι πρέπει να κάνω. Θα ανοίξω εγώ live κάποια στιγμή και θα ξεκαθαρίσω όλο το προφίλ μου. Μην αγχώνεστε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Όχι, Αντρεούλη. Όχι, την έκανα μπλοκ να μην μπαίνει μέσα και να μην αγχώνεται. Δεν θέλω εγώ τέτοια. Εγώ για τη ζωή μου και για τους κουμπάρους μου και για τη ζωή μου, μόνο εγώ θα το πω. Οι υπόλοιποι είναι κατουράω. Αυτά που συζητάμε. Υπάρχει άλλη ουσία που γίνεται το θέμα. Καταρχάς ο κύριος Γιάννης είναι 20 χρόνια μεγαλύτερος από τον Λίτρα. Δεν τρέπεται ο Λίτρα να μου λέει έτσι. Μα είδες, Καραγκιόζης, τι να το πεις. Τον κύριο Γιάννη, πού το ξέρει. Εγώ απευθύνομαι με τον Παναγιώτη. Εγώ με άλλους δεν έχω καμία σχέση. Είδες να μιλάω για άλλους τίποτε. Είναι σχρός. Ναι. Τι να πεις, να. Εγώ θέλω να έχω ένα αυτό εδώ πέρα, όσοι είναι λίγο αυτοί, να μην ανεβαίνει στα παράθυρα και ζητάτε τα ρέστα, να ακούτε και τι αισχρόλογα είπε ο άλλος, ο Φαλακρός. Κύριε Γιάννη, αν δεν μίλαγε έτσι ο Λίτας, δεν θα επενέβαινα να μιλήσω, αλλά έβριζε πολύ χιδέα. Ναι, αυτά τώρα τι βλακείς τώρα. Και έλεγε να ακούσει και τι λέω εγώ. Άκου τι λέω εγώ, λοιπόν. Μα χαζοχαρούμενε λόγια δίνει. Αυτό δεν γουστάρω εγώ. Δηλαδή ανεβαίνει, σκίστον τον άλλον. Ναι, μαζί σου, σκίστον τον άλλον. Ποιος είσαι εσύ, βρε, χθες είναι, μας το έπαιζες κουνίστρα μέχρι χθες και τώρα μας έγινες αντράκλας. Αν με πούνε εμένα, τι μας πείτε εσείς. Επειδή κάνουμε λέει, ένα αυτό ωραίο σχέδιο εδώ πέρα μέσα μέχρι σε ένα σημείο. Όλοι θέλετε το λόγο να πάρετε εδώ πέρα πάνω. Και ανεβαίνουν και πάνω, θα έρθω όλα, θα σκάνω. Τι να κάνετε, αφού 5 βήματα είναι ρε παιδιά, ανεβαίνετε στο TikTok και γκαρίζετε. 5 βήματα είναι ο καράφλας, πάντοτε το βλέπετε. Εγώ άμα ήμουν εκεί πέρα κάτω, ασχέτως τώρα που κάνει αυτά εδώ πέρα, εγώ άμα είμαι εκεί κάτω, εγώ σε λέω θα τον έφτιανα αρνάκι, πρόβατο. Πρόβατο θα τον έφτιανα. Όλα αυτά τα κάνουν και το λέω εγώ. Όχι, έχει άτομα, ακούς Αντρεούλα, έχει άτομα που τον παρακινούν και το στέλνουν δώρα ή σε στείλω δώρα ή εκεί, όρμα τους. Σε βρίζουν για μερικά δώρα που πήρες. Είναι όλοι πουλημένοι. Ξεκλάβει των λίγων ευρώ, κακόμοιροι. Ναι. Βρίζουν όλη μέρα εδώ μέσα και λένε για φιλανθρωπίες, για φτωχούς, για συσίτια. Και θέλει και πεινασμένο. Δεν είναι κακό, κύριε Παναγιώτη, η στρατιωτική να είναι κάποιος πεινασμένος. Κακό είναι. Εγώ, άμα θέλω, Αντρεούλη, τώρα που βλέπεις τον καράφλα εκεί πέρα κάτω, ξέρω εγώ που μένει. Παναγία, εγώ, άμα πάρω ένα τηλέφωνο και το στείλω ότι έχει πάσχει από αυτό, θα τον συλλάβουν, ψυχρό. Να βρίζει όλη την ημέρα την Παναγία. Θα το συλλάβουν ψυχρό. Άντε, πιτέψτε, νομίζω ότι το παίζουν εδώ μέσα. Έλα, γιατί πολύ. Κύριε Γιάννη, ο Τζιμ κοιμάται, μήπως. Το έκλεισα το μικρόφωνο. Α, οκ. Okay. Άμα κοιμάται, μη σου πω, κατέβασε. Α, το κατέβασε, ναι. Αλλά θέλω να σου πω. Α, στο ράμα. Δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει, έλα. Δεν πειράζει. Άστο, αφού κοιμάται τι. Αλλά εγώ άμα θέλω δεν μπορώ να το βρω. Είδατε μια επίθεση τη φίλη του Λίτρα, είδατε μια επίθεση. Ναι, και εκείνος δεν είναι αυτό. Αντί να χαλαρώσει, δίνει πιο πολύ φωτιά εκείνος. Σε όλα τα θέματα όλο φωτιές βάζουν. Δεν τα ξέρω, τον έχω ζήσει. Ναι, εμείς κάνουμε προσωπικά τον Παναγιώτη. Εμείς τα δεχόμαστε, αυτά που λέει, αλλά όταν βρίζει κλείνουμε τα αυτό να μην ακουστεί. Και έπειτα τα ανοίγουμε. Αυτό αφορά εμάς.
δεν είναι τώρα όλα τα άτομα που είναι να κάνουμε. Είμαστε εδώ πέρα, 3-5 άτομα εδώ πέρα που κάνουμε καλαμπούρι. Ο Λίτρας είναι γνωστή τακτική. Κολλάει σε όποιον πάει δίπλα σε άλλους και κάνει αυτά που για ζωή τα ίδια κάνει. Το ξέρω. Μια ζωή ο Λίτρας είναι. Έλα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είμαι άδικος, δικάστε με. Επειδή εγώ θα κάνω και τρίτο γάμο και θα είναι πολιτικός, ο κουμπάρος μου τρίτος στο πολιτικό γάμο θα φροντίσω να είναι ένα πολύ αξιόλογο άτομο και πολύ πλούσιο άτομο και να μπορώ να έχω ένα επίπεδο. Αυτό γιατί το ξέρουμε, Σοφία. Και τις δύο φορές η κουμπάρη μου ήταν για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια. Εγώ για τον Παναγιώτη το βλέπω εγώ, όχι χιουμοριστικό, ξεφεύγει. Δεκαμούτζες. Ναι, εντάξει. Δεκαμούτζες. Αλλά ξέρουμε είναι ο Παναγιώτης. Αλλά όταν σμίγουν κι άλλοι μες στο κόλπο, αυτά δεν τα πάω. Με τις επιλογές που πήγα και έκανα και πάντα και έβαλα κουμπάρους, κρατά στα μούτρα μου. Καθόμαστε και μιλάμε κάθε μέρα με το κάθε τσοτσέκι και την κάθε λκανοχίστρια. Δεν ξέρω. Άντε, γιατί πολύ έχουμε χαλαρώσει. Άκουσες με τη λόγια, σε βρίζανε και πόσο έχει διαβρίζανε. Τ' άκουσα, Άντρεγουλη, τ' άκουσα. Να λέει ότι θα βάλει χέρι και θα σου βγάλει τα σκάτα από τον κόλο. Πώς μιλάει έτσι, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Τι βρωμιές είναι αυτές που ακούμε εδώ μέσα. Θα ξεράσουμε, μου έχουμε συγχαθεί τον παράγοντα άνθρωπο. Άσο δύο θα πάνε το κλείσω εγώ το TikTok να τελειώνουμε, άντε από αύριο. Μα τι να ασχοληθείς εδώ πέρα. Άντε ρε με όλους αυτούς τρελούς εδώ μέσα, όλοι τα δύο μέσα. Εγώ, Αντρεούλη, έχω είπα δυνατά πνευμόνια, αντέχω εγώ πάρα πολύ. Εσύ αντέχεις, Γιάννη, εγώ από ό,τι βλέπω δεν ναι, απλώς, εμένα δεν μ' αρέσει να βρίζω ή να συχτηρίζω άτομα. Δεν είναι ο τύπος μου. Αλλά ας σεβαστούν και άλλοι. Σε λέω, είναι ένα-δύο άτομα εδώ μέσα. Γιάννη, προτιμούσα και ένα live που κάναμε μαζί, που ερχόμουν και καθόμαστε και περνάγαμε ωραία. Αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει, δηλαδή, συγγνώμη. Έχει ξεφύγει, ναι. Από παντού έχει ξεφύγει τελικά το TikTok. Θα πρέπει να φύγω όπως είχα φύγει και από το Instagram και μετά να πάω σε άλλη εφαρμογή, να έρθουν όλες εκείνοι που θα ξαναπάω αλλού. Δεν βλέπω εγώ να κάθομαι εδώ μέσα. Γιατί όχι. Γιατί δεν μπορώ να πω αυτά τα λόγια, γιατί δεν καταλαβαίνεις κι εσύ. Δεν έχω μάθει να μιλάω εγώ έτσι. Ναι, αλλά επηρεάζεσαι, Αντρεούλη. Επηρεάζομαι ψυχολογικά, φυσικά στο λόγο. Επηρεάζεσαι ψυχολογικά, σε νευριάζουν και λες πράγματα που μετανιώνεις μετά κι εσύ. Και μετά γίνονται και γίνεται. Δεν λες, εγώ μιλάω με αυτό το στόμα. Δεν πρέπει να σε επηρεάζω, το έχω πει από την αρχή. Δεν πρέπει να επηρεάζεσαι, Αντρεούλη. Επηρεάζεσαι κι εσύ εύκολα. Αυτά τα λόγια. Καν δεν πρέπει να σε ακουμπάνε. Καν. Δεν πρέπει να σε ακουμπάνε. Δεν μπορώ και που τα ακούω, ντρέπομαι. Είναι χαμένα λόγια αυτά. Δεν πρέπει να σε ακουμπάνε αυτά, Αντρεούλη. Σόπαρε κι αν θα καθόμαστε να ακούμε όλα αυτή τη βρωμιά εδώ μέσα. Κοίταξε, Αντρεούλη, τη στιγμή που είμαστε εδώ στο TikTok, όχι, δεν είπαμε πρέπει. Υπάρχουν νόμοι, έχουμε θεσπίσει νόμους. Πού υπάρχει ο νόμος είμαστε εμείς, Αντρεούλη. Ο νόμος είμαστε εμείς, εμείς και εμείς. Κάποια στιγμή, όταν θα κλαίνε κάποιοι που μιλάνε έτσι, θα έρθω και θα σου δείξω με την κάμερα. Αυτό γράφω, το σημείωσε το και δεν την ώρα δεν ξέρω. Ο νόμος είμαστε εμείς και εμείς εδώ ναι, μέσα. Καλά. Θα σου πω εγώ. Εντάξει, ο νόμος είμαστε εμείς και εμείς. Καλά. Εμείς μπορούμε να το χαλάσουμε σε 5 λεπτά, μπορούμε να το κρατάμε διάρκεια. Θα σου πω κάτι. Αυτό από εμάς εξαρτάται. Να ξέρεις ένα πράγμα από τα νηλίκια και τις θρησκείες πληρώνονται δικαστικά και ευαγγελιστικά. Κάποιο δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει τρόπο στην εισαγγελία. Δεν ξέρω, είπα από εμάς εξαρτάται. Τα πράγματα επειδή έχουν ξεφύγει, λοιπόν, πρέπει να μαζευτούν. Μα μέσα στο TikTok είμαστε, Αντρεούλη, τι πρέπει να κάνουμε, για πες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι ανεξέλεκτο. Υπάρχουν προφίλ τα οποία ο καθένας έχει ένα στίγμα, δεν είναι ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά εδώ πέρα όπως έχει ξεχυλιστεί το στο TikTok, δεν υπάρχει σταθερότητα. Έχει αστάθεια το TikTok. Αστάθεια, όχι, δεν έχει αστάθεια.
τα λόγια μας, οι εκφράσεις μας. Εγώ δεν έχω καμία θέση και καμία στάθεια. Όταν με βρίζουν, τους μπλοκάρω και τους θέλω στο καλό απλά. Τελείωσε. Κάτσε, εγώ να ασχοληθώ με 15 προφίλ που δεν με μισούν και είναι εχθροί μου από το πουθενά. 15 συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό όλο. 15 και άλλοι 50 είναι από πίσω. Οι από πίσω είναι άνθρωποι που γράφουν σχόλια και τους έχουμε μπλοκάρει και έχουν δημιουργήσει μίσους χωρίς να μας ξέρουν. Αυτά είναι γνωστά τα. Εντάξει, τα ξέρουμε. Ποιο νορμάλ άνθρωπος αγαπάει. Έλα, ψυχή το βλέπεις. Όλο αυτό έχει να κάνει με το με την κακία των ανθρώπων. Ναι, έχει να κάνει και με, την, με τα κόμπλεξ που έχει ο άνθρωπος. Έχουμε πολλά κόμπλεξ. Όλοι μας έχουμε κόμπλεξ, όλοι οι άνθρωποι. Άλλος έχει περισσότερα, άλλος έχει λιγότερα. Τι εννοείς κόμπλεξ, πες μου, τι μέχρι που μπορεί να φτάσει. Όταν κάποιος έχει ένα κόμπλεξ και θέλει να πειράξει τον άλλον, βλέπει κάτι στον άλλον, προσπαθεί να δει κάτι για να αισθανθεί αυτός καλύτερα, προσπαθεί να επιτεθεί με τον τρόπο του και κάτι τέτοιο. Όταν ο άλλος είναι πάνω στο παράθυρο του Γιάννη, ας πούμε, και κάθε βήμα, κάθε πράγμα που γράφω, κοιτάει πώς να πετάξει πόντες για να με πειράξει εμένα, είναι ο ίδιος πειραγμένος. Αυτό είναι το κόμπλεξ, εσύ, Αντρεούλη, αυτό λέμε. Είναι ο ίδιος μεσήλικας από τη γράφη και τη βιβλία. Για μένα, εγώ δεν είμαι κανένας 55χρονος που έχω τα χάλια μου. Εγώ είμαι ένας κούκλος. Άμα γέλαγες απλά. Άμα απλά γέλαγες. Αυτό πήρε τους ενοχλεί. Με θέλουν. Αντρεούλη μου. Στο πράγμα μου τρίζουν τα πεζοδρόμια. Όχι, καλά τον έκανες. Είχα σκοπό, αλλά ήθελα να πω δύο κουβέντες αυτόν. Άμα γέλαγες απλά με αυτά όλα, Αντρεούλη, δεν θα τις πειράζει. Είναι για κλάματα όλα αυτά, δεν είναι για γέλια, είναι για σιγά. Τι έχεις να αποδείξεις, σε ποιον, σε ένα ψεύτικο προφίλ που λέει μια μαλακία, γιατί να έχεις να το αποδείξεις κάτι, ας πούμε. Ποιος είναι αυτός. Να αποδείξω δεν είναι έτσι, γιατί το ψεύτικο προφίλ έχει ένα όνομα και ένα επώνυμο. Και όσο το συνεχίζει το ψεύτικο προφίλ και γίνεται αστρός από το πουθενά, το βρίσκεις και το αλλάζεις τα φώτα με δικαστικά. Μα είναι ένας αόρατος. Το χιούμορ είναι δείγμα εξυπνάδας. Καλό και αυτό. Α, ναι, σούπερ, Γιάννη. Το χιούμορ, όχι, από κάτω γράψανε. Να βρίσκουμε μανάδες, Χριστούς, Παναγίες και είναι θέμα... Δεν το εννοούσε αυτό που έγραψε. Εννοούσε το χιούμορ είναι δείγμα... Άλλο χιούμορ και όχι ιδιότητα. Ποιος κάνει τσακ τσακ. Sorry, γράφω εγώ, συγγνώμη. Έχουμε πρωινό γράψιμο. Κομματά μου με αυτά όλα. Φίλε μου Γιάννη, γράφω, κρατάω σημειώσεις για τα απομνημονεύματά μου. Θα γράψω βιβλίο σίγουρα. Υπάρχει και τίτλος καλός. Βέβαια. Υπάρχει. Ακόμα είναι στα σκαριά όμως. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Ευχαριστώ Λαμπρινή, ευχαριστώ Μπλοκ. Ποιος είσαι που είσαι ο Μακρυγιάννης. Ο Κοντογιώργης, φίλε. Γεια σου ρε Αντρεούλη. Πήγανε να έτσι να είσαι να χαμογελάς. Τα άλλα όλα άστα. Πήγανε να παιχνίδια με τον Λίτρα. Γιατί βρίζουν τον Γιάννη. Συγγνώμη. Αυτό είναι παράσχημο πραγμάτο που τα ακούω. Μα δεν είναι αυτό. Αντί να τον μειώσουν, ο Λίτρας φωτιά έβαζε. Επίτηδες. Ξέρω, επίτηδες. Το έχει κάνει πολλές φορές. Τον είχα μπλοκάρει πολλές φορές στο Λίτρα και με λέγανε ξαναβάλ τον. Πολλές φορές τον μπλόκαρα. Γιατί όταν μιλάνε, Αντρεούλη, όταν μιλάνε άσχημα, το καταλαβαίνω ο άλλος που θέλει να καταλήξει. Το κυρίου Λίτρα ότι ήταν φίλος των παλιών δωροθετών όλων από κοντά για τα coins και μετά του δώσαν όλο τον μπούλο. Να το υπενθυμίσω κι αυτό. Έφαγε την κλωτσιά ο Λίτρας. Την κλωτσιά την έφαγες, Λίτρα. Σ' άρεσε, καλή ήταν η κλωτσιά. Θες να πω κι άλλα, εγώ είμαι εκπρόσωπος. Θες να τα ακούσεις. Την κλωτσιά την έφαγες. Λίτρα, ωραία είναι η κλωτσιά. Γι' αυτό με τον Γιάννη μην κάνεις πλάκες και συμπληρώνεις τον άλλον τραχανάκι δίπλα σου. Γιατί και τα αστεία έχουν κάποιο όριο. Μπήρε τον μπούλο και σήμερα.
Έτσι κι αλλιώς εδώ μέσα τόσο καλά να τους μιλάς, τόσο ευχάριστα, θα ακούσεις και το ευχαριστώ. Καλό, καλό συνδυασμό, Ανδρεούλη. Του σκοτώνει. Να χαμογελάμε, όχι, δεν είναι να ανοίγουμε το TikTok και να κατεβάζουμε την προσκύδα μας έτσι κάτω. Βλέπεις εδώ πέρα, εγώ τόσες ώρες είμαι εδώ πέρα, 12 ώρες είμαι, ακριβώς 4 η ώρα άνοιξα, επειδή με παρακάλεσαν να μείνω ανοιχτός και έτσι έμεινα, να τους δώσω να καταλάβουν ότι με βρισκές και αυτά, παιδιά, δεν βγάζουν δάκρυ. Ή ειρήνη θα υπάρχει ή πόλεμος. Αμερικα, εγώ έτσι κι αλλιώς και στην ειρήνη έχω πάει και στον πόλεμο πήγα. Ούτε καρφί δεν με κυβείται. Για μερικά δώρα σκοτώνουν και τη μάνα του, εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν είμαστε εναντίον τα δώρα που πετάνε, αλλά τη στιγμή Γιάννη, που πετάνε τα δώρα, Ανδρεούλη, κοίταξε, τη στιγμή που πετάνε τα δώρα... Ναι. Ο Παναγιώτης ξεκίνησε να βρίζει για τα δώρα, λοιπόν τέλος. Δεν θέλω να βρίζουν τους δωροθέτες, δεν τους αφορά κανέναν εδώ πέρα μέσα. Είτε ένα τριανταφυλάκι ρίχνει κάποιος ή οτιδήποτε σε ρίχνει, να μην τον βρίζουνε, γιατί τώρα... Γιατί τώρα... Φερρυπίν άλλος πετάει δώρο και να αρχίζουν οι άλλοι από κάτι στο παράθυρο και να βρίζουν το δωροθέτη. Και ποιοι είναι αυτοί? Όπως πάμε στα μπουζούκια, είπα, γουστάρουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πετάμε τα λουλούδια. Τώρα πραγματικά ναι. Αυτό. Γιατί βρίζουν αυτούς, γιατί βρίζουν τους ανθρώπους που ρίχνουν δώρο, που τώρα τα ρίχνουν? Γιατί βρίζουν, ναι, το έχουν κάνει επάγγελμα εδώ πέρα μέσα, οι περισσότεροι, να μην ανοίξω το στόμα μου εδώ μέσα. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Μα και εγώ θέλω πολλές φορές να ρίξω δώρα και φοβάμαι. Λάθος δηλαδή... αυτό πάντα διαφωνώ. Ναι, φοβάμαι, λέω... Γιάννη, ναι. Άκουσε με λίγο, ξέρω. Εγώ αυτό που πάντα διαφωνούσα με τους δωροθέτες από την αρχή είναι ένα πράγμα μόνο. Ναι. Φοβόντουσαν οι άνθρωποι για να μην γίνονται σκάνδαλα να ρίξουν δώρα. Λάθος. Όπου γουστάρει ο καθένας θα πάει και θα ρίξει. Και εγώ δεν... Ναι, αλλά Ανδρεούλη, ακούς μετά τα κάλαντα από πίσω. Τι κάλαντα. Λίγα έχω δει. Λίγα έχω δει. Πες ότι εγώ γουστάρω τώρα να έχω, ας πούμε, λεφτά και να θέλω να ρίχνω 5 λιοντάκια τη μέρα. Μεγάλη μου τιμή να πάω να τα ρίχνω που καβλώνω. Βρε, σε μια εβδομάδα θα σε περάσουν κόσκινο τώρα. Δεν πάω να με περάσουν εδώ, με περνάνε χωρίς να ανοίγουν λιοντάρια. Κόσκινο θα σε περάσουν, Ανδρούλ. Γιατί τώρα που με περνάνε. Γιατί τώρα που με περνάνε, για πες μου εσύ. Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Τα βλέπετε κι εσείς εδώ πέρα μέσα όλοι. Και εγώ τα βλέπω και εσείς τα βλέπετε και όλοι. Βγάζει ο κόσμος συμπέρασμα. Ο καθένας αρέσει στην μπουστάρια τη θέση. Θα μείνουμε από μπαταρία. Λέγε. Κορονάκο, πού είσαι? Είδατε σήμερα ούτε ενοχλήθηκα από τα παράσιτα, δεν ενοχλήθηκα καθόλου. Πώς και έτσι έγινε σήμερα? Να είναι καλά η ΕΕΠ. Τα ακούσατε? Τα ακούσαμε. Τι έγινε? Τους ευχαριστώ. Είχα κάμποσα παράσιτα, φιλόσοφε. Είχα πολλά παράσιτα. Και φιλόσοφε, έχω να σου πω ένα πράγμα. Οι άνθρωποι εδώ μέσα δεν είναι καθόλου σωστοί κάποιοι, εντάξει. Με ακούς, φιλόσοφε? Φιλόσοφε, μου κάτι είπε ο Ανδρεούλης. Δεν σ' άκουσα, τι μου είπες? Έγραφα. Και εδώ μέσα δεν είναι καθόλου σωστοί. Δεν μπορούν να τάζουν πράγματα. Και θα σου πω ότι είμαστε σε ένα παράθυρο που... Οι άνθρωποι εδώ μέσα, ο καθένας έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του τρόπο, έχει συγκεκριμένους σκοπούς, έχει συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης, στόχους συγκεκριμένους. Άλλος μπαίνει για να γίνει γνωστός, άλλος μπαίνει να περάσει την ώρα του, άλλος μπαίνει να βρει γκόμενα, άλλος μπαίνει να πει τις απόψεις του. Οπότε πρέπει να συνυπάρξουμε όλες αυτές οι πάστες ανθρώπων και να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε απλά.
και να ανεχτεί ο ένας τον άλλον με κάποια όρια. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπερνιόνται. Τα όρια δεν πρέπει να ξεπερνιόνται. Πολλές φορές όμως εδώ μέσα ξεπερνιόνται τα όρια και η αιτία είναι η ανωνυμία, είναι πρώτη αιτία. Δεύτερη αιτία είναι η μαζοποίηση, δηλαδή λειτουργούν με την ψυχολογία των προβάτων. Είναι σαν τους αναρχικούς. Δεν θα πάει ένας αναρχικός να πετάξει μολότοφ. Θα πάνε ομάδα αναρχικών να πετάξει μολότοφ. Δεν θα πάει ένας να βάλει σε μια διαδήλωση να κάνει πορεία. Θα πάνε πολύ μαζεμένοι. Και όλο αυτό δημιουργεί μια, γενικά οι υπολογιστές, το chat και η απομακρυσμένη διάδραση μεταξύ των ανθρώπων φέρνει κάποια πράγματα στη φόρα της ψυχολογίας των ανθρώπων που δεν θα βγαίναν αν ήμασταν face to face. Δηλαδή αν πάω στο μεγαλειότατο και με δει δεν πρόκειται να μου πήγα από τη μάνα σου. Έχει πάει και οχτάριας που τον είχε άχτη και τον είχε, είδατε τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Αλλάζει ο άνθρωπος όταν είναι απομακρυσμένο. Βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε στην πραγματική ζωή. Και αυτό είναι κρίμα να συμβαίνει, έτσι. Είναι κρίμα να μην είσαι αυτό σου. Τώρα μιλάμε για μαριονέτες, δεν μιλάμε για ανθρώπους με προσωπικότητα, φίλε μου. Φιλιό, είναι όμορφη το Λάιστον που θα με ρίξει. Φιλιό, είναι όμορφη το Λάιστον. Ω, τι κάνεις, σαν το... Συγγνώμη, παιδιά. Τώρα δεν πήρα, όχι... ακούς, όχι το τάσσα, σαν το... Συγγνώμη. Τώρα, παιδιά, το δεν λέω ότι φορά πίστε. Σήμερα αυτό... Ναι. Αυτό. Κουκλάρα είναι. Πιο όμορφη από σένα είναι. Ωχ, καινούρια δωροθέτρια μου. Ωχ. Σου πεις τη γυναίκα να την κάνουμε συντονίστρια. Πιο όμορφη από σένα. Δηλαδή μία ωραία γυναίκα θα με ρίξει λεοντάρι, είπε. Στο δικό της το live. Εγώ, Αντρεούλη μου, είχα πάθει μία έξαρση, ας το πούμε, πριν λίγες μέρες. Πριν εκεί την πρωτοχρονιά και άνοιγα live και έλεγα πείτε μου, λέει, πόσο την πουλάτε τη ρημάδα την ψυχή σας και γιατί την πουλάτε τη ρημάδα την ψυχή σας. Και το ρωτούσα και το ρωτούσα και το ρωτούσα συνέχεια. Έχουν ψυχή περισσότεροι. Όλοι έχουμε ψυχή, απλά κάποιοι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό και ακόμα περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Μάλλον οι περισσότεροι δεν το ξέρουν και οι λιγότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά όλοι έχουμε. Εξαρτάται πόσα δίνει κάποιος. Ακριβώς. Πόσα δίνει κάποιος. Όλοι έχουν μια τιμή. Όλα έχουν στη ζωή μια τιμή. Ακούω προτάσεις. Όλα έχουν μια τιμή, παιδιά. Οι 300 του Λεωνίδα μείναν στην ιστορία. Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουν επόμενες γενιές, χιλιάδες χρόνια θα περάσουνε και τι κάνανε, πεθάναν όλοι. Γιατί πεθάναν όλοι, για μια ιδέα, για την ελευθερία. Ξέρανε ότι θα πεθάνουνε. Πήγανε 300 Σπαρτιάτες, 500 θεσποιείς και δεν ξέρω κάποιοι άλλοι από παράπλευρες. 700 θεσποιείς και 300 Μπράβο. Μπράβο. Και ξέρανε ότι θα πεθάνουνε. Απλά για την ιδέα, είναι η ιδέα, παλέψανε για μια ιδέα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή, ότι τα υλικά έχουν ένα όριο. Αλλά κάποιοι πολεμάνε για ιδέες στη ζωή. Και αυτό είναι πολύ ανώτερο από ό,τι ήταν η συνέχεια. Ότι περάσανε οι Πέρσες από εκεί και μετά συμμαχίσανε με τη Σπάρτη και γαμίσανε την Ελλάδα. Φίλε, αυτό δεν έχει να λέει κάτι. Εγώ αν ήμουν ο Λεωνίδας. Συνέχεια ήταν ότι το καλύτερο. Δεν με πειράζει αυτό. Η κληρονομιά ενός ανθρώπου είναι αυτή που ορίζει το έθνος και δεν ορίζει. Και μετά, αν οι μεταγενέστερες γενναίες δεν μπορούν να φανούν αντάξει σε αυτό το ύψος, είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν φταίει ο Λεωνίδας που εμείς είμαστε λύθιοι τώρα. Γιατί όμως κάθομαστε και συζητάμε για τη ζωή τη δική σου. Πολύ θνητό όλο αυτό. Μα πρόσεξε. Όλοι κοιτάμε το χρήμα και τα υπάρχοντα. Και τι λέει, επειδή η ελληνική γλώσσα είναι σοφή, περιουσία. Περί ουσία. Αυτό που περιβάλλει την ουσία. Το λέει και η λέξη, παιδιά.
Δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι κάπου αλλού. Υπάρχουν οι πιο πολλοί πλούσιοι, οι περισσότεροι πλούσιοι, φτάνουν σε ένα σημείο να τα έχουν όλα και δεν βρίσκουν την ευτυχία. Και φτάνουν στο σημείο να παίρνουν ναρκωτικά και να πεθαίνουν γιατί δεν καταλαβαίνουν. Λέει, πού είναι, τα έχω όλα. Λέει, ό,τι θέλω έχω. Έχω τα πάντα. Είμαι τα πάντα. Μπορώ να κάνω τα πάντα με τα λεφτά. Και όμως είναι κενή. Γιατί είναι κενή αυτοί οι άνθρωποι, τι τους λείπει. Η ουσία. Και πού είναι η ουσία, μέσα μας. Μέσα μας είναι. Μία είναι η ουσία, καμία τη εξουσία. Εντάξει. Δεν είναι όλα τρολ στη ζωή. Εγώ κάνω πολύ τρολ. Όχι, είναι λάθος, παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα. Εσείς που κάνετε πολύ τρολ, να το ψάξετε λίγο. Άμα τα πάρουμε σοβαρά, γάμισε τα. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Τι να σου πω τώρα, εγώ έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Εγώ πιστεύω στον άνθρωπο. Με πληγώνει ο άνθρωπος. Κάθε μέρα με πληγώνει ο άνθρωπος. Όταν βλέπω φίλους να με πουλάνε. Τον αδερφό μου τον ίδιο. Ακριβώς. Όταν βλέπω ανθρώπους να στηρίζεσαι πάνω τους, να στηρίζεις δηλαδή τη σχέση σου πάνω τους και εκείνοι να σε προδίδουν. Κατάλαβες. Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ να ξέρεις αυτό είναι πράγμα, το χειρότερο. Αγαπητέ φιλόσοφε. Εγώ καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι όταν επενδύεις στους ανθρώπους, παίρνεις τα αρχίδια σου. Όταν αγαπάω κάποιους ανθρώπους και πιστεύω σε αυτούς, αν κάποια στιγμή τους εκδικηθώ μπροστά τους, δεν τους εκδικούμε γιατί θέλω να τους κάνω κακό. Με έχουν πληγώσει. Το ξέρω βάλει πολύ καλά, Αντρεούλη μου. Εγώ το ξέρω. Τους έχω βάλει σε πολύ ψηλό βάθρο και τους δίνω ένα μήνυμα και τους λέω: δεν θα σε γαμίσω. Δείχνω ότι σε γαμάω, ότι πάω να σε γαμίσω, αλλά άλλαξε. Σε έχω ψηλά. Αυτό είναι το μήνυμα, αλλά δεν το πιάνω. Νομίζω ότι θέλω να τους εκδικηθώ. Είμαι συμφεροντολόγος, είμαι αυτός, αρχίδια μου, πού με ξέρουν. Και γιατί δεν με μάθουνε. Συνήθως... Με τον άντρα μου κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι αυτούς. Δεν τους θέλω ούτε καν κάποιους ανθρώπους. Δεν θέλω τους μικρόψυχους, δεν θέλω τους ανθρώπους που δεν έχουν ψυχή μέσα τους. Χαίρονται να μην έχεις, χαίρονται να πεινάνε, χαίρονται να είσαι δυστυχισμένος, χαίρονται κάποιοι. Με τη χαρά αυτή θα πει όμως. Γιατί αυτά είναι στη σφαίρα της βρώμικης φαντασίας τους. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος όμως, να ξέρεις. Έτσι λειτουργεί ο δυτικός πολιτισμός, έτσι λειτουργεί. Ξέρουν όμως κάποιες και κάποιοι που μας φωνάζουν εδώ μέσα βίζιτες, ότι αυτές δίναν την κολάρα τους και βγάζαν λεφτά, δεν δώσαμε εμείς οι δικοί μας για να βγάλουμε λεφτά και να κάνουμε σπίτια. Κάποιοι. Τώρα, Αντρεούλη, τώρα μας το πας αλλού. Όχι, μιλάω για κάποιους ή κάποιους. Όχι, όχι, το πας αλλού και εσύ. Δεν μιλάω για γυναίκες. Ναι, αλλά το πας και εσύ αλλού. Εντάξει. Δεν ασχολείσαι με... Μαναφούκι είπες, δεν ασχολείσαι, δεν κράζω, αλλά δεν τώρα το πήγες αλλού. Δεν μπορεί ένας που κάνει αυτή τη δουλειά να κράζει άλλους για αυτή τη δουλειά που δεν έχουν κάνει ποτέ αυτή τη δουλειά, εντάξει. Ναι. Κοίταξε, αυτός που έκανε αυτή τη δουλειά, αυτοί ξέρουν. Εμείς δεν μπορούμε, κοίταξε Ανδρούλη, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε που άλλος αγωνίστηκε. Εγώ τι φταίω όμως που δεν την έχω κάνει αυτή τη δουλειά, πρέπει να τα ακούω χωρίς να την έχω κάνει. Έλεος. Ναι, αλλά εντάξει, η βαλίτσα το πάει αλλού τώρα. Εσύ, Αντρεούλη, πριν από λίγο, ο κύριος Παναγιώτης έβγαζε κάποια στοιχεία ότι είμαι υπάλληλο σε μια εταιρεία, λέει, στην Αγίου Μελετίου. Αυτό είναι αναλυθές. Πρέπει εγώ να κάτσω εγώ να με πειράξει αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω τι κάνω και ποιος είμαι. Μα είναι ωραίο. Δεν ενδιαφέρει τι λέει τώρα. Είναι ωραίο αυτό που κάνει με τα στοιχεία. Ήου στην Αγίου Μελετίου. Είμαι υπάλληλο, λέει. Α πάτε αύριο στην Αγίου Μελετίου να με δείτε εκεί πέρα αν είμαι υπάλληλο. Για πηγαίνετε να δούμε όλοι, να δούμε είμαι εγώ υπάλληλο εκεί πέρα. Θα κάτσω εγώ να αποδείξω σε ποιον και τι. Τι με ενδιαφέρει, τι λέει ο καθένα. Δηλαδή, χεστήκαμε κιόλα. Τι σε ενδιαφέρει. Μη σε ενδιαφέρει καν, δεν πρέπει καν να ασχολείσαι. Αξία τους δίνεις. Όποιος επιτίθεται με τέτοιο τρόπο και μασάς, να ξέρεις ότι χάνεις. Ο χαμένος εσύ ξέρει γιατί μπαίνεις στο παιχνίδι του. Δεν μου λες κάτι. Θα κάτσει τώρα ο καθένας να αναλύσει τη δική μου νονά που είναι η οικογένειά μου. Ποια είναι η νονά μου και η δικιά μου οικογένεια. Είναι ασέβαστη η Αντρεούλη. Μέχρι, θα τους αλλάξεις τώρα. Μέχρι τα 19 μου χρόνια έχω φάει εκατομμύρια από την νονά μου. Ωραία, και σου λέω εγώ, ο ασέβαστος άνθρωπος θα αλλάξει. Τα εκατομμύρια. Αντρεούλη, το σήμερα και το αύριο, κοίτα. Και ας μάθουν όλοι ότι τα... Ναι, εκατομμύρια όλοι είχαν. Αντρεούλη, λεφτά όλοι είχαν. Φορούσα μέχρι το 97. Ναι. Όταν μου τα κλέψανε, κάνανε 100 εκατομμύρια δραχμές.
τουλάχιστον το 70% είχαν αγοραστεί από λεφτά της νονάς μου. Κι άλλοι είχαν λεφτά, Ανδρεούλη. Ναι, από την νονά μου μιλάω πάντα, έτσι. Ναι, αλλά κι άλλοι είχαν λεφτά. Εγώ δεν είπα έχω λεφτά, είπα. Οι γονείς μου είχαν κάποτε τη μισή Νέα Ερυθρέα. Εντάξει, κομμένη και ραμμένη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, συγγνώμη. Η ζωή συνεχίζεται. Κι άλλοι είχαν εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να κλονίσουμε εμείς. Δραχμές εννοώ. Κι άλλοι είχαν εκατομμύρια. Δραχμές μιλάμε πάντα. Εκατομμύρια δραχμές. Άμπρα, να μην μπερδευόμαστε εδώ πέρα με τα ευρώ. Κι άλλοι είχαν εκατομμύρια. Τα είχαμε, τα χάσαμε, τα θα ξανακάνουμε, τα ξανάχαμε. Και τι έγινε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Εμένα ειδικά δεν εξαγοράζομαι. Το ξέρουν όλοι αυτό και τους πονάει πολύ. Η ζωή προχωράει. Τώρα τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή. Η ζωή προχωράει. Είμαστε, μου, είμαστε αυτό είναι. Μια χαρά είμαστε, ναι. Αυτό είναι. Φα... Και το πιο σημαντικό είναι η υγεία μας. Αυτή τη στιγμή μετράει μέρες και ώρες ο ξαδερφός μου. Ξαφνικά έπαθε τη γνωστή αρρώστια και από εκεί που ήταν μια χαρά, φυλάκια τώρα. Λοιπόν. Σας κάνω μια ερώτηση. Φάγατε το φαγάκι σας σήμερα το φάγατε. Ήπιατε το νεράκι σας το ήπιατε. Φάγατε το γλυκάκι σας το φάγατε. Είσαστε καλά, είστε πλούσιοι. Ανήκουμε στο 5, στο, δεν θυμάμαι πόσο είχα διαβάσει μελέτη, είναι το 5 ή το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Εμείς που έχουμε σπίτι, φαγητό και νερό. Αυτή τη στιγμή, ανά δεν ξέρω πόσα λεπτά, πεθαίνει ένα παιδί στην Αφρική και δεν έχει να πει νερό. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε αποτύχει σαν άνθρωποι. Τι λεφτά, σε ούτε 30 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Ωραία, ακόμα χειρότερο. Ακριβώς. Γιατί δεν έχει να πιει νερό, παιδιά, ο άλλος. Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για το δυτικό εξελιγμένο πολιτισμό. Ακριβώς. Να του σχέσω. Να του σχέσω το δυτικό εξελιγμένο πολιτισμό με την τεχνολογία. Όταν υπάρχουν παιδιά στον πλανήτη που δεν έχουν να πιουν νερό. Ναι, και αυτά που δεν είναι επίσημα, διάβαλτα τα επίσημα 5 λεπτά λες. Έτσι ακριβώς. Ανεπίσημα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε αυτή η ιστορία με την κουζίνα, με τους φτωχούς μου, μια κουζίνα, πιάσανε με κάτι λεφτά. Ξέρει κανείς τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία? Δεν ξέρω, όχι. Δεν το ξέρω. Α. Τι είναι, τι... Πότε είναι. Έφυγε μια φιλανθρωπία σαν συσίτιο και από πίσω κρυβόντουσαν λεφτά. Αν ξέρει κανείς να μας πει τίποτα για αυτή η ιστορία. Που έχουν βοηθήσει τα κανάλια. Ο άνθρωπος που το πόνει. Θα να κλείσει. Εντάξει. Τι να πεις τώρα γι' αυτό. Πολλές φιλανθρωπίες έχουν γίνει που είναι ψεύτικες. Και δεν μιλάω για το TikTok, μιλάω γενικά έτσι. Τι έκανε πως εκεί ο Τζογαδόρος ο άλλος άνθρωπος ρε. Έπαιζε στα φρουτάκια. Κάτι είδα εκεί στο ίντερνετ. Δεν ξέρω ποιον λες. Αυτός, αυτός εκεί που έχει ο άλλος άνθρωπος, κάτι, κάπως έτσι αυτό, που λέγεται, αυτό, που μαγείρευε στον δρόμο, φασολάδες. Αυτός, γι' αυτό μιλάω. Κάτι, μια φωτογραφία που έπαιζε φρουτάκια τον έχουν βγάλει. Έπαιζε τζόγο ηλεκτρονικά, 600.000 ευρώ έφαγε, λένε, ναι. Εγώ να σας πω κάτι. Κόψαμε την Βασιλόπιτα, έτσι. Να σας πω κι εγώ κι αυτό ένα περίεργο συμβάν. Κόβεις τα κομμάτια με βάση την παράδοση του Χριστού, του Αγίου Βασιλείου κτλ. Και έχει και του φτωχού το κομμάτι. Οπότε λοιπόν λέω κι εγώ, θα πάω λέω μια βόλτα μέχρι την πλατεία. Πριν την πρωτοχρονιά, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ήταν τουλάχιστον 5 άστεγοι που καθόντουσαν στο κεντρικό δρόμο όλες τις γιορτές. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί του φτωχού? Δεν ξέρω γιατί, αυτό... Ο πλούσιος δηλαδή... Αυτό κάτσε λίγο, ο πλούσιος τι έχει μέσα? όχι, μια ερώτηση έκανα. Υποτίθεται ότι ο πλούσιος έχει όλη την πίτα, ρε εσύ, Γιάννη. Πέσω, ρε φιλόσοφε. Πέσω να τα ακούσουμε. Γιατί λες του φτωχού. Ναι, σου λέει, ρε παιδί μου, λέει παράδοση, κόβεις του φτωχού. Συνέχισε. Ναι, κατάλαβα τι λες. Οπότε πάω και παίρνω εγώ το κομμάτι, λέω θα βρω έναν άνθρωπο, το δώσω έτσι συμβολικά να φάει ένα κομμάτι πίτα έτσι. Το πιστεύετε ότι δεν βρήκα κανέναν? Και αναρωτιέμαι τι γίνεται, ρε μαλάκα, πήγανε διακοπές. Νόμιζα ότι θα έλεγε ότι πήρε το κομμάτι του φτωχού και το μοίρασε στου φτωχού. Και κάτω το κόψει κομμάτι. Όχι, βέβαια. Το πρώτο που θα βρω. Ναι, θέλω να σα πω ότι είναι ψεύτικα όλα τα περισσότερα, έτσι.
Αυτό θα να σου πω. Να κολλήσουμε στην προηγούμενη ιστορία με τον άλλο που έπαιζε φρουτάκια. Ναι. Δηλαδή ήταν 15 άτομα να πούμε στον δρόμο και δεν έβρικα ούτε έναν. Ούτε έναν δεν βρήκα. Ούτε ένα φτωχό. Τρεις φορές, τρεις μέρες έβγαινα. Λέω θα το πάρω πάλι μαζί μου, το πάρω μέσα στο τέλος, το έφαγα εγώ. Μια χαρά. Δηλαδή εντάξει. Είδες, άρα οι φτωχοί δεν υπάρχουν. Πλούσιοι. Έβλεπα αυτόν, ρε φίλε, που έκανε δωρεά σε αυτόν εκεί, μωρέ, που ήταν ο παπάς αυτός ο ανώμαλος που έκανε τις μαλακίες, έτρωγε λεφτά, πήδαγε παιδάκια, τα κάνω όλα. Τώρα αυτό να ξέρετε, είναι προς τη διερεύνηση, γιατί βγήκε ένα παιδί και τα ανέρεσε όλα. Ανέρεσε τα γαμίσια και αυτά, αλλά τα εκατομμύρια που είχαν σε θηρίδες τέτοια που τα φεύγανε σαν τους κλέφτες μέχρι τη νύχτα να τα πάρουν, δεν τα ανέρεσε κανένα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα αποτανθή δικαιοσύνη, δεν το ξέρω. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Το τζάκωσε, το σδόε. Ότι είχε εκατομμύρια και τέτοια. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ξέρετε για ποιο λόγο σα το λέω, γιατί παρόλο που συμφωνώ με αυτά που λέτε. Έκανε σουίτα για τους φτωχούς. Υπάρχει και μια πιθανότητα να του πάρουν το σωματείο κάποιοι. Ας περιμένουμε λίγο. Υπάρχει αυτή η θεωρία, βέβαια. Και ουδής λέει ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου, παιδιά. Και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Γι' αυτό και βλέπετε τους κατηγορούμενους πλέον. Δεν τους βάζουν φορά παρτίδα από παλιά. Είναι τελείως τέτοιο. Αυτό το έχουν βγάλει οι ίδιοι. Είναι χαζή προπαγάνδα που έχουν βγάλει οι ίδιοι για να γλιτώσουν τη θέση τους. Δεν έχει κανένας λόγο να του κλέψει τη φιλανθρωπική οργάνωση. Η φιλανθρωπική οργάνωση μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε. Έχει φοροελαφρύνσεις, έχει τα πάντα. Δεν σου στοιχίζει κάτι, δηλαδή στα αρχίδια σου. Παιδιά, υπάρχουν δύο νόμοι στην Ελλάδα. Όπως είπες προηγουμένως, του φτωχού ο νόμος που λέει το ΦΕΚ της εφημερίδας, κυβερνήσης εφημερίδας, ο νόμος. Και υπάρχει και άλλος νόμος για τους άλλους. Το ξέρετε αυτό? Εννοείται. Όχι, δεν το ξέρω. Δύο νόμοι υπάρχουν. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα να καταλάβεις. Ναι, αλλά δύο νόμοι υπάρχουν. Μία είναι, αυτοί έχουν πάντα απαλλακτικό. Εμείς πάντα έχουμε κακούργημα. Εγώ που πήγα για κάτι χρέη της μάνας μου σε μεγαλοδικηγόρους, ξέρεις τι μου είπαν όλοι? Σε φάγε τα λεφτά. Λέω συγγνώμη, λέω, όχι εντάξει, δεν είναι, όχι, δεν είναι. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Οι περισσότεροι αυτό προσπαθούν να κάνουν. Γιατί... Ξέρεις τι μου είπανε, λέω συγγνώμη, λέω, σιγά το, δηλαδή αν ήμουν ο Μαρινάκης, λέω, θα είχα τέτοιο θέμα με αυτά τα λεφτά της μητέρας μου που χρωστάει. Και μου απαντάει ο δικός μου, δεν είσαι ο Μαρινάκης. Αν ήσουν ο Μαρινάκης δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι, καταλάβες τι γίνεται, είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Και τώρα τι συζητάμε? Κοίταξε, έχουν απαλλακτικό, φίλε. Ό,τι και να γίνει, έχουν απαλλακτικό. Έχει δει τι κούρεματα κάνουν στα χρέη. Ο άλλος έχει πάρει 100 εκατομμύρια, δεν έχει πληρώσει ούτε μία δραχμή και του κάνουν κούρεμα 90%. Και δεν τα δίνει ούτε αυτά. Και αυτά πάει και κάνει διακανονισμό. Όχι, παίρνει από εκεί δάνειο, ακούς δάνειο να καλύψει άλλες δουλειές. Παίρνει κρατικά χρήμα. Σε λέω, παίρνει κρατικό χρήμα το 10%, παίρνει ξανά δάνειο, πληρώνει αυτό και κάνει άλλη δουλειά. Έτσι. Εγώ πήγαινα εκεί στον Κολονό, λέει, και βοηθούσα. Λέει, άκου λοιπόν, λέει, ζήταγε η Αρχιεπισκοπή να μπει εκεί στην εκκλησία. Να πω κάτι. Ναι. Είμαι εγώ ο Μαρινάκης. Λέμε τώρα. Ένα όνομα είπα, μη... Θα το πω. Αντρεούλη, ο Βαρδινογιάννης, είπα ένα όνομα. Όχι, θα πω Μαρινάκης γιατί είναι πάμπλουτος. Είμαι εγώ ο Μαρινάκης. Είμαι λοιπόν, έχω τα εκατομμύρια του Μαρινάκη και είμαι ένας άνθρωπος που οι υπουργοί με προσκυνούν. Οι νομοθέτες με προσκυνούν. Γιατί είμαι ο Μαρινάκης. Είναι δυνατό να έχω την ίδια αντιμετώπιση εγώ που εγώ καλώ τους υπουργούς να φάω? Για μένα οι υπουργοί νομοθετούν. Είναι δυνατόν εγώ να έχω την ίδια αντιμετώπιση αφού πληρώνω? Απαντήστε μου. Ο Μαρινάκης είναι κράτος και η Μαρινάκη. Ο κάθε Μαρινάκης. Ναι, δεν έχετε καταλάβει τη Βουλή για αυτούς νομοθετεί, για μας. Φυσικά, αυτό εννοείται. Άντε, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ας το καταλάβουμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα και μην κοροϊδευόμαστε, μην παραμυθιαζόμαστε όλοι και μια κοινωνία έσχου. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια.
Δεν υπάρχει, παιδιά, δικαιοσύνη. Έχω μια... Η γυναίκα ενός φίλου μου είναι πρόεδρος φετείο σε θέματα οικονομικών, οικονομικών προβλημάτων. Και της έχει πει μου έχει πει, τέλος πάντων συζήταγε εκεί με τον άντρα, και του λέει, δεν κοιτάμε, μου λέει, εμείς, μου λέει, ποιος φταίει. 9 στις 10 υποθέσεις θα βγάζουμε υπέρ του κράτους. Υπάρχει γραμμή. Όχι. Δεν κοιτάμε, λέει. Και αυτό το 1 στους 10 ξέρεις γιατί είναι, Αντρεούλη. Για κάποιον ξανά του υπουργού, για κάποιον μάτια, φίλο του ενός, για κάποιον επιχειρηματία, για κάποιον... Για να έχουν καλημέρα τον κόλλο τους. Ναι. Δεν μου λες, Αντρεούλη, εσύ μπορείς να μας αν μπορείς να δώσεις απάντηση. Γιατί, λέει, ο συνήγορος του πολίτη, με ποιον είναι, αν έχεις γνώσεις, ο συνήγορος του πολίτη. Να δω άμα μπορείς να το καταλάβεις. Είναι μια κρατική οργάνωση, η οποία... Τι είναι? Είναι μια οργάνωση κρατική, η οποία αν δεν έχεις δικηγόρο, ναι, δεν μπορείς να πληρώσεις και είσαι άεργος, εκεί έχεις το δικαιώμα, ναι, σου βάλουν δικηγόρο, τον πληρώνει το κράτος. Και αυτό όμως πάει με φορολογική δήλωση και με χαρτί ανεργίας, ότι δεν μπορείς να... και είναι ο συνήγορος του πολίτη. Αλλού θέλω να καταλήξω, συμφωνώ σε αυτό. Αυτοί παίρνουν κρατικά λεφτά, κρατικά λεφτά παίρνουν. Έχει, ναι, βεβαίως, πληρώνεται το κράτος. Λοιπόν, θα πάνε αυτοί ενάντια με το κράτος. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Για πες μου, μπορεί να με διευκολύνεις. Δηλαδή μπορούν να πάνε με το κράτος αντίθετα, τη στιγμή που παίρνουν κρατικό χρήμα. Του συνήγορου του πολίτη μίλησα. Μεγάλο το ερώτημα αυτό που μου κάνετε, κύριε Γιάννη. Πολύ μεγάλο το δίλημα. Εδώ σε θέλω. Να πω ότι λατρεύω τους νόμους όπως για όλους να είναι σωστοί, να πω, ναι. Αλλά μεγάλο το δίλημα που με ρωτάτε. Μεγάλο δίλημα αυτό. Για να δούμε εδώ πέρα, μπορεί να το χωνέψουμε εδώ πέρα. Λέει, είναι συνήγορος του πολίτη, αφού παίρνουν κρατικά κονδύλια. Δηλαδή, άμα πάω κόντρα με τα κρατικά κονδύλια που παίρνουν, με το κράτος, θα σε στήριξει. Προδικαστικά μιλάμε, δεν πάει στα δικαστήρια το κράτος. Ναι. Επίλυση είναι, σαν τον εξοδικαστικό μηχανισμό που έχει φτιάξει, το οποίο δεν λειτουργεί σωστά και τώρα έγινε μια διαμόρφωση για τα χρέη σε δημόσιο και σε όλα τα χρέη που έχει ένας άνθρωπος, μπορεί να πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ναι, συμφωνώ, αλλά θα πάει αυτός που λέει ο συνήγορος του πολίτη ενάντια με το κράτος? Όχι. Δεν είναι μόνο το κράτος. Και στη Vodafone, εγώ που πήγα στο συνήγορο του καταναλωτή, που είναι κάτι παρόμοιο. Μην μπερδεύεσαι με τη Vodafone. Δεν μιλάμε άλλα πράγματα. Άλλο είναι η Vodafone. Μα και στη Vodafone άλλο... δεν κάναν τίποτα. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν τους αναγκάζουν να κάνει τίποτα. Δηλαδή, απλά μου απαντήσαν και παίρνουν τη διευθύντρια. Λέω, συγγνώμη, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα? Προσπαθούμε, λέει, να δώσει απάντηση η εταιρεία. Και δεν ισχύει. Και τι γίνεται τώρα? Μετά πάτε δικαστικά, μου λέει η κυρία μου. Κατάλαβες πόσα λεφτά πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, εμείς από πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα που πληρώνουμε για τα 75% το δημόσιο υπαλλήλων εδώ στην Ελλάδα. Να κάνω ένα ερώτημα. Γιατί να σε πάει δικαστικά η Vodafone, φιλόσοφε? Να πάω εγώ τη Vodafone δικαστικά. Για μια βλάβη που είχα και μου ζητάνε τα πάγια και εγώ του λέω, δεν θα πάρετε την ανάγκη, θα πάρετε. Λέω. Δεν σα δίνω. Ναι, μωρέ, μα λέγα, σιγά, μην ασχολείσαι καν, γράψε τα αρχίδια σου. Έκοψα τη σύνδεση, και μου στείλανε και κανένα δύο λογαριασμού και έξοδα και ότι έσπασα το συμβόλαιο και κάτι αρχίδια τέτοια. Τίποτα. Και του φάγαν άκυρο. Και μετά μου πέρανε κάτι δικηγόροι. Έκανα μαλακή ευρώ να του ηχογραφήσω, να του γαμίσω τελείω. Επειδή δεν είναι έτσι τα πράγματα όπω τα λε. Πήγα να αλλάξω εταιρεία και μου βρήκα ένα παλιό χρέος στην Nova. Πλέον αυτά δεν διαγράφονται και περνάνε από τη μία στην άλλη την εταιρεία. Δεν ξέρω. Εγώ, ρε φίλε, πήρανε τα αρχίδια μου, ξέρω εγώ, και με πέρανε κάτι δικηγόρο και μου λέγανε, έχουμε τη Δευτέρα δικαστή. Δικαστήριο. Χωρίς να μου είχε έρθει χαρτί. Παράνομο, τελείως το άλλο. Και τους έβριζα. Αυτός που έφαγε 5 ανθρώπους της οικογένειας και τους μαγείρεψε, δεν είσαι ο καθένας. Τι πράγμα, Ανδρούλη? Τίποτα, και τελικά αυτό μου κλάσαν τα αρχίδια αυτοί, ρε φίλε, δεν μου κάνω τίποτα. Άμα πας μετά από 10 χρόνια να γυρίσεις στη Vodafone, θα σου πούνε έχεις χρέος. Ναι, δεν εννοείται, ρε φίλε, εντάξει, αλλά στα αρχίδια μου. Κυρίως έχει βίσει.
Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Είναι αυτός που σκότωσε και μαγείρεψε την οικογένειά του όλη. Σωστά. Και τους κρατούσε και στο ψυγείο σε μερίδες, να ξέρεις. Και να σου πω και κάτι. Άμα σκάσω ρε φίλε τώρα στη Vodafone και τους πω εγώ μετά από κάτι χρόνια, ας πούμε, και τους πω εγώ ότι θέλω να κάνω σύνδεση πάλι στη Vodafone. Αλλά έχω ένα χρέος, ρε φίλε, και δεν μπορώ να το πληρώσω αυτό το χρέος. Θέλω να μου το σβήσετε τελείως, να μου το διαγράψετε και θα κάνω συμβόλαιο. Τι νομίζετε, ότι θα μου το διαγράψουν το χρέος? Δεν μου λες φιλόσοφε, δεν μπορεί να πει. Μπορεί να λέγα σου κάνουν τσιμπούκια για να πάει. Τώρα λίγο εδώ. Φιλόσοφε. Έλα, δεν σ' άκουσα. Μπορείς, έχεις δεύτερο τηλέφωνο να το παίξεις λίγο εδώ ένα μικρό βιντεάκι από το YouTube μου. Ποιο είναι, θα το παίξω. Πας στο κανάλι National Star στο YouTube και βρίσκεις το βίντεο που λέει Σεχίδης πάνω-πάνω. Να ακούσεις την ιστορία του Σεχίδη, είναι πολύ μικρή. Να ακούσετε την ιστορία. Την έχουμε ακούσει εδώ 5 εκατομμύρια φορές. Αυτό του ιστορικού προσώπου που έχουμε εδώ μέσα. Τρεις φορές την έχω ακούσει στην Τάνια, άλλες πόσες αλλού. Όχι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν το είναι μεγάλο το αυτό. Μικρό. Μικρό πόσο, κάνα μισά ώρα. Όχι καλέ. 5 λεπτά, 3 λεπτά. Πού είναι, στα shorts. Στα shorts. Λέει, σε χείδεις. Άντε βρες το τώρα εδώ, περίμενε. Τα τρία πρώτα τέσσερα. Α, είναι πάνω-πάνω. Ναι καλέ, σου λέω, προχτές το ανέβασα. Ή στα βίντεο είναι ή στα shorts. Στα shorts δεν είναι πάνω-πάνω, για στα να βίντεο δούμε είναι, στα βίντεο. Να τους. Ακούστε. Να βάλω, θα σας ανοίξω και να δείτε. Ακούστε. Δεν είναι ένα λεπτό, δεν είναι τίποτα. Άντε μωρέ, κόλλησε. Oh. Φοβήθηκε τον καράφλα. Πολύ. Ήταν και ποιοτικός, άκουγε κλασική μουσική. Καλά, αυτός Κοντοστούμπης ήταν, Καλημέρα, Τζάκη. Το έγκλημα που διέβρασε 3 μήνες πριν και συγκλώνησε όλη την Ελλάδα όταν την αδίσκοντο σε 5 μέλη της οικογένειάς του, το θείο του, τον πατέρα του και την πέρα του, την αδελφή του και την γιαγιά του. Επειδή έχουν συνωμοσία να διώκουν με πάνω από τη μέση και τους πρόλαβα. Έχεις συνειδητοποιήσει το τι έχεις κάνει τότε. Δεν αφορώ με την παρούσα εδώ, ήταν να βρούμε τα πτώματα, όχι να κάνουμε τέτοιες αναλύσεις. Άλλη φορά ξεχωριστά που θα οφείλει σε κάτι, όπως λέτε. Πού τα βρήκε τα πτώματα. Είμαι στην θεία σου και στον εξάδελφό σου. Ναι, να τους πω ακριβώς ότι το συγγενικό τους πρόσωπο έφυγε επειδή εγώ ήμουν ένα μη. Δεν έφταιγα, δηλαδή φυσικά δεν θα το σκότωνα άμα δεν ήμουν εντελώς ένα μη. Αυτό. Εξήγησε μου κάτι, έχω μια απορία, εξήγησε μου κάτι. Πες μου μια, δώσ' μου μια λογική εξήγηση γιατί τους σκότωσες αυτούς τους ανθρώπους. Καλά ρε παιδιά, την ίδια λέξη συνέχεια τα αναλαμβάνουμε, αφού έχω πει ήμουν σε κάθε περίπτωση να μην. Είναι ωριακές καταστάσεις που είναι δύσκολα να τις κατανοήσεις άμα δεν έχεις όλο το πλαίσιο. Δεν μου λέτε κάτι ρε παιδιά, αυτός τους μαγείρεψε τελείως όλους. Κάποια μέλη του σώματός τους νομίζω. Και τα έφαγε. Όχι, ναι. Απλά είχε βάλει και καλά ένα κομμάτι από εγκέφαλο στην κατάψυξη, κάτι τέτοιο για να το μελετήσει, κάτι μαλακίες τέτοιες λένε. Αυτό στη Σαντορίνη έγινε. Μερικοί λένε είναι φήμες, άλλοι λένε άλλα, τρέχα γύρω. Όχι, πέθανε στη φυλακή, πέθανε στο ψυχιατρίο της φυλακής. Νομίζω στοιχείο ήταν. Δεν ξέρω, Καβάλα Θάσολη. Στη Θάσο ήταν, ναι, και τα πήγε απέναντι στην Καβάλα, στη χωματερή και τα πέταξε. Κύριε Παναγία μου, σωστή Θεός, Παναγία μου, σωστή. Πώς μπόρεσε καλέ, όμορφε, πώς μπόρεσε καλέ. Αυτό λες, πώς μπόρεσε ή πώς τον άκουσες εδώ στο βίντεο να μιλάει με λογική και να λέει αυτό δεν είναι θέμα τώρα εδώ για να λύσει. Είδες πόσο αεράτα μιλούσε. Πόσο αεράτα μιλούσε. Το πρόβλημα είναι πώς μπόρεσε και άφησε τη θεία. Και η θεία πάω και τους 5 έφαγε. Ω, αεράτα μιλούσε. Λες και σαν να μην συνέντευξε τίποτα. Τη γλίτωσε. Σαν να έδινε συνέντευξη ο τύπος. Το δυνάμιο, τι άλλο θα ακούσουμε. Εδώ πανέσκει και το δυνάμιο. Άμα είχε έρθει και η θεία Ελλάδα θα είχε happy end η ιστορία. Ού, καλά. Θα τη βρίσκαμε στην κατάψυξη κι αυτήν. Ο άνθρωπος δεκάθηκε ισόβια και πέθανε στη φυλακή στο ψυχιατρίο πριν ένα χρόνο, νομίζω ή δύο. Ναι, πριν 2-3 χρόνια. Ναι. Από τι πέθανε, ξέρει κανείς να μας πει. Από καρδιά, στο μπάνιο, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Τον μπλακώνανε στα φάρμακα εκεί τώρα, ψυχιατρική, κλινική τώρα στις φυλακές, ό,τι να είναι, ξέρω. Απλά σε τσακίζουν εκεί στο. Την Αλομπερντίν. Είχε σχιζοφρένεια, δεν ήταν. Ή μήπως κανένας από μέσα. Μπορεί. Ναι, από μέσα οι περισσότεροι. Ναι, κάνουν αταξίες. Είναι λίγο άσχετο με τα θέματα μας, αλλά θέλω να σας ενημερώσω για αυτό το ενδιαφέρον που είδα. Τι.
να παίζει παιχνίδια μεγαλειότατος με τον Ευρωκουμπάρο, την Γκέλη και τον Άστεγο. Τώρα, πριν από 5 λεπτά, ας πούμε, εντάξει. Το είδατε, κύριε Γιάννη, το βλέπετε, κύριε Γιάννη. Βλέπετε ότι Γκέλη ήταν πάντα τσιράκι του Κουμπάρου για το φώναζα. Εγώ δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Βλέπετε, κύριε Γιάννη, σας λέω εδώ μέσα και όταν φωνάζω με περνάτε για κακό. Άραγες έρχονται σε σένα, σε στηρίζουν. Έρχονται σε μένα, με στηρίζουν. Μας δουλεύουν, δηλαδή, μας δουλεύουν. Πάει στον άλλον, το στηρίζει. Δηλαδή όπου πάει, το στηρίζει. Αλλά από κείμερη όπου πάει... Αυτή είναι η έγκυος γυναίκα, αυτή είναι η έγκυος γυναίκα. Ναι, αλλά πρωί-πρωί τώρα τι δουλειά έχει. Γυναίκα είναι, εντάξει. Ξέρω εγώ τώρα. Έχει καπανεβάσματα η ψυχολογία τη Κέλλη. Τώρα έχει τα ορμονολογικά τη εκεί από την εγκυμοσύνη. Είναι κρίμα. Εγώ είμαι. Πρέπει να μου δίνει μια κατανόηση. Εγώ την έκανα. Εγώ άμα δεν γεννήσει, εγώ την έχω μπλοκ. Δεν με νοιάζει καθόλου. Άμα δεν γεννήσει, λέει την έχω. Όχι, όχι. Δεν θέλω εγώ να το περάσω. Μην το βγάλει το μπλοκ, να περάσει. Όχι, όχι, όχι. Να περάσει. Να σαραντήσει, να σαραντήσει. Πιο ακραίο αίτημα και από το μεγαλειότατο ήταν αυτό. Όχι, χωρίς πλάκα. Δεν θέλω εγώ έτσι στο δικό μου το life. Έτσι. Όχι, απλά ήθελα να αποδείξω στον κύριο Γιάννη ποια είναι η κυρία Κέλλη, γιατί ξέρω ότι ήταν τσιράκι του Λίτρα. Απλά το έβγαλε το πέτυχο στο διτηριό τη. Όχι, απλά. Εντάξει. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα σαν Τρεούλη, εγώ βλέπω μάθει, ο όχι μια κοπέλα να μην, δεν θέλω να είναι όλα σεβαστά, όλα ωραία, αλλά εγώ το δρόμο μου και καθένας το δρόμο του. Δεν ξέρω άμα είμαι λάθος. Να μάθω να μιλάμε. Ναι, δηλαδή ανεβαίνει στο παράθυρο για επίθεση, ανεβαίνουν όλοι. Mm. Εντάξει, θες κάτι να πεις, ανέβα όμορφα και ωραία. Λέει γιατί έβριζε τον άλλον. Αυτός όλη την ώρα ποιον έβριζε ρε και λέει εμένα δεν έβριζε. Τον Ανδρεούλη δεν βρίζαν. Yeah, ποιον έβριζε, τον αποκείμερια. Φαντάσου τι ψυχοπαθής είναι. Και τώρα τι συζητάμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δεν θα παίρνετε θέση για άλλους. Πάρτε το χαμπάρ. Όποιος είναι εδώ πέρα, ας ανέβει πάνω στο ρινγκ. Έχεις μαζί μου πρόβλημα, ανέβα πάνω και πες τα. Όχι να παίρνετε θέση για άλλον ή για άλλη. Εγώ εδώ μέσα δεν μ' αρέσουν τέτοια. Σε πείραξα, Θεόφιλε, έλα, ανέβασε με, κράξε με. Έχεις μαζί μου πρόβλημα αυτό. Και εσύ Γιάννη να μην επιτρέπεις στο live σου όμως να ανοίγουν φωτογραφίες και να δείχνουν ανθρώπους να τους ξεφτιλίζουν μέσα στα να προσπαθούν να ξεφτιλίζουν. Δηλαδή τώρα σαν να κάνω. Γιατί ανέβασα εγώ καμιά φωτογραφία. Και τι έκανα στο δικό μου το live. Ο Σκατόγυρος τι έκανε με τις φωτογραφίες μου εδώ μέσα. Το απόγευμα. Θα σου στείλω βίντεο να δεις. Που προσπαθεί να δείξει ότι έχω προγούλια. Ό,τι βλέπετε στην κάμερα έχω, δεν έχω κάτι παραπάνω, το κάτι λιγότερο. Όλοι με θέλουν, όλοι γι' αυτό είναι σαν να έχω το μεντρούλι μου, όλοι με θέλουν, όλοι. Εγώ πάντως... Όλοι με θέλουν, όλοι. Όλοι με θέλουν και όλοι δεν με θέλουν. Είμαι ωραίος των Αθηνών. Κανονικά, Ανδρεούλη, για να γίνει λίγο μια τρίπλα, πρέπει να πας σε καμιά εκπομπή έτσι, να δώσεις μια συνέντευξη. Θα βλέπουν και θα τρέμουν τα μάτια τους. Συνέντευξη να δώσεις. Άστα Γιάννη μου, σε λίγο θα τρίβουν τα ματάκια τους, ξέρω εγώ τι σου λέω. Εγώ θέλω να του πάρω τικτοκική συνέντευξη, αλλά δεν θα τρεύουλεις. Δεν με θέλει. Να κάνουμε ένα ωραίο live παρέα, να γουστάρουμε, να... Ποιος είναι πραγματικά ο Αντρεούλης, γιατί... Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ μέσα οι άνθρωποι. Λίγοι ξέρουνε. Άστα τα τώρα, ο καθένας νομίζει αυτά που νομίζει. Mm.
Εδώ μέσα στο TikTok μόνο σκάνδαλα υπάρχουν, άλλο τίποτε δεν έχει. Άλλο τίποτε καλό δεν ακούς, όλο σκάνδαλα ακούμε. Γελάστε. Γελάστε, είναι μεταδοδικό. Πω πω πω. Εγώ νομίζω όλα υπάρχουν, αρκεί ο καθένας να επιλέξει τι θέλει να κάνει. Ναι. Και να το κάνει. Και όλα είναι ωραία. Και η πλάκα είναι ωραία. Βεβαίως, μα δεν, δεν θέλουμε αντίρρηση φιλόσοφη. Είπαμε, να, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και με το γέλιο και με το αυτό θα τύχει να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα τσεναντού που λένε, αλλά εντάξει, με το μέτρο. Δηλαδή είδες να κάνουμε με κάποιους άλλους τρελίτσα, όχι. Είναι δύσκολο το μέτρο, Γιάννη. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Το πιο εύκολο είναι να κινούμαστε στα άκρα. Το μέτρο είναι μετά από πολλή προσπάθεια που πηγαίνεις στο ένα άκρο και στο άλλο άκρο, μπορείς κάποια στιγμή να φτάσεις να έχεις μέτρο στα πράγματα. Σε ένα λεπτό μέσα έχεις φτάσει στα άκρα εδώ μέσα. Άντε πάντε να το επαναφέρεις πάλι στα ίσια. Ξέρεις τι δύσκολο είναι. Και γενικά στη ζωή είναι δύσκολο να έχεις μέτρο. Πόσο μάλλον εδώ μέσα που είναι πιο εύκολα τα πράγματα και πιο γρήγορα γίνονται. Ναι, ναι. Υπάρχει ανωνυμία, υπάρχουν πολλά πράγματα που βοηθάνε. Εδώ μπήκαν, δεν θέλω να πω ονόματα και γυναίκες και άντρες, μπήκαν μέσα και βγήκαν. Λέει, τι ακούμε, λέει. Εδώ λέει, στη ζωή μου δεν ακούσα τέτοια λόγια, λέει. Εγώ όσο χρονών είμαι, αυτά που έχω δει στο TikTok δεν έχω δει τίποτα. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο, μην το υιοθετήσετε εσείς, αφήστε να το υιοθετήσω μόνο εγώ μπορώ να το πω. Εννοείται τι μπορείτε. Να ξέρετε, αφού όλη την ώρα... Να ξέρετε ότι αυτά τα 37 χρόνια στην καριέρα μου που έχω ξεκινήσει, αυτοί που μου φέραν εμπόδια στη δουλειά μου δεν ήταν straight άνθρωποι, ήταν gay άνθρωποι. Το λέω δημόσια αυτό. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτά που ακούω εδώ μέσα από κάποιες αδελφές, γιατί δεν με πολεμάνε άντρες, αδελφές με πολεμάνε, να ξέρετε ότι αυτά τα έχω ζήσει και στην καριέρα μου. Δεν αμφιβάλλω ότι περισσότεροι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ κακοί. Καλημέρα, πρέπει να χαιρετήσουμε την Νονά. Ήρθε η υποστήριξή μας. Κούπεπε. Καταλάβατε. Ηρωνεύεται. Καλημέρα. Μέχρι τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλη μου. Καρδούλα μου, καλημέρα, φιλόσοφε. Μαράκι, κύριε γλυκά. Ηρωνεύτηκες εσύ? Όχι, ζήλεψα. Πίνεις καφέ? Συνέχισε, καρδούλα μου, συνέχισε, σε παρακαλώ. Σε έκοψα. Εγώ και η Παγκουρά, σε πολλούς θα πιούμε τον καφέ τους. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό που είπα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτοί που ήταν... Ήταν η γκέ που ήταν εναντίον σου. Βέβαια, παρόλο που τους έχω βοηθήσει πάρα πολύ τα ζώα να έχουν δικαιώματα, αυτοί με έχουν πολεμήσει και πάρα πολύ και το βλέπω ότι γίνεται και εδώ μέσα αυτό. Όλες οι χρυσές γιατί... μου φωνάζουν εδώ μέσα, όλες οι χρυσές μου. Γιατί ήταν εναντίον σου... Δεν ξέρω τώρα αυτές πώς το βλέπουν, κορίτσια και ο Μπάρκουλης αυτοί πώς το βλέπουν. Φυσικά, όταν ο καθένας δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του, θέλει να λέει στον άλλο ότι δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Είπε ο γάιδαρος, ο πεντινό κεφάλα. Ο Κορονάκος λέει, σε τι σε βοήθησε? Πες μας να μάθουμε κι εμείς, λέει. Ποιος με βοήθησε? Για άλλους μιλάς, Κορονάκο?
Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν, ναι. Μόνο η μάνα το παιδί. Τι είπε η Καρδούλα μου από κάτω, τι είπες Καρδούλα μου εσύ? Είπε ο Αντρεούλης μας ότι τους βοήθησε και έχει φάει πόλεμο. Να μας πει να μαθαίνουμε την ιστορία, τι έχει γίνει, αυτό του λέω. Καλά, δεν τα ξέρεις Καρδούλα μου. Πού να ξέρω, εγώ είμαι μικρός. Φτάσουν σε σημείο σήμερα να παντρεύονται σε λίγο καιρό. Κάποιοι έχουν φάει πέτρες στους δρόμους. Α, μπράβο. Και πλακάτ. Και έχουν λιώσει παπούτσια και σόλες στους δρόμους. Με ημερομηνίες. Σας τα έχω δείξει άπειρες φορές. Με έχετε κουράσει. Αυτά είναι λίγα, αν θα ξεκινήσουν και τα δεις. Ναι, θα πρέπει μια μέρα να γίνει αφιέρωμα όμως αυτά. Τίποτα, γιατί ζηλεύουν και φωνάζουν και λένε και δεν μπορώ. Αντρεούλη μου, άκουσέ με λίγο, γιατί δεν το σκέφτεσαι λίγο. Βλέπω αυτό το φιλόσοφο, τον παρατηρώ πάρα πολύ καιρό. Και τώρα που άκουσα που κόβουν τις πίτες, λέει, και δίνουν και στο φτωχό, αυτά νομίζω οι Μικρασιάτες, εμείς τα κάνουμε. Φιλόσοφε, νομίζω είσαι Μικρασιάτης. Εδώ, έτσι, βρε, κατάλαβα. Εδώ βρε, αγουρά μου, έχουν δει στην οικογένειά μου μέσα και λένε ότι δεν είμαι και από τη Μικρασία, στο τέλος. Καλά, άστος είμαι... να λένε. Γράφω στα χέρια μου, συγγνώμη. Άστος να λένε. Πες μου, φιλόσοφε, είσαι λίγο Μικρασιάτης? Δεν είμαι Μικρασιάτης, αλλά μας αρέσουν κάποια έθιμα και τα ακολουθούμε. Δεν μπορεί, κάπου έχετε ρίζα Μικρασιάτη και αυτό οι Μικρασιάτες το έχουν. Είδες ότι αμέσως όλοι ρωτήσανε γιατί κόβεις το φτωχό. Για να λες, δεν ξέρω. Οι Μικρασιάτες δεν χωρίζουν εύκολα, αγαπητέ μας, από την κύριε Παγουρά. Δεν χωρίζουν για κανένα λόγο, εκτός πολύ μεγάλου λόγου. Πολύ μεγάλο. Γι' αυτό σου λέω, μήπως να... Εσύ είσαι ανώτερος, δεν το συζητάμε. Να τους κάνουμε το κέφι, να δώσουμε μία συνέντευξη. Εσύ πάντα, έτσι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Να είμαι λίγο καλά ψυχολογικά, γιατί έχω στενοχωρηθεί και από όλα θέματα. Γιατί, τι έγινε? Στενοχωριέμαι όλα αυτά που έχω κάνει. Καλά, με έτσι δεν θα τελειώσει ποτέ. Εδώ πέρα σε πολεμάνε συνέχεια. Χτυπάνε τα δέντρα που έχουν καρπούς. Δεν το ξέρεις εσύ τώρα, θα το μάθεις. Δεν ακούει. Τα ξέρει και αυτός, αλλά πώς αναντέξει. Τι έγινε το πρωί, Αντρεούλη? Γιατί σε έκραζε το πρωί? Ποιο? Η Αλίκη. Εμένα, πού με έκραξε? Α, δεν τα δεις αυτά? Όχι, δεν έχουν γίνει και αυτά. Α, πού με έκραξε? Σε σχόλια δεν τα έβλεπα. Όχι, δεν είναι καράξιμο αυτό. Συγγνώμη, έγραψε κάτι στα σχόλια και μου ρώτησε τι είπε ο Γιάννη. Και εγώ το ερωτήσω. Δεν είναι ίδιο, να ξέρω τι έγραψε. Δεν έγραψε. Να αρχίσουμε τα ίδια, φοβάμαι εγώ. Για σε παρακαλώ, Γονάκο, δεν θέλω συζητήσει. Γιατί? Γιατί δεν θέλω. Μια ερώτηση έκανα, ρε Αντρεούλη. Δεν είπαμε δεν κάτι. Δεν θέλω συζητήσει. Ναι, όταν δεν είναι παρόντες κάποιοι άνθρωποι. Φοβάσαι μη, σε πιάσω στόμα τι. Δεν φοβάμαι κανέναν εγώ. Ζούλα, κάτσε Καρδούλα μου μεγάλη, εσύ, δεν πω εγώ, Καρδούλα μου. Είναι την περίοδο που είναι καλά και θα έχει και μία στήριξη. Άκουσε με λίγο, περίμενε να σου πω κάτι, Κορονάκο μου. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ έκανα κάποια ασφαλιστικά μέτρα γενικότερα σε κάποια άτομα. Σε κάποια άτομα, μιλώ γενικά. Όταν αυτά τα άτομα, καταρχάς τα ασφαλιστικά μέτρα βγαίνουν εντός ολίγου. Όταν αυτά τα άτομα σταματήσουν να με ενοχλούν, παρόλο που τα ασφαλιστικά μέτρα θα γραφτούν και θα προχωρήσουν, δεν έχω λόγους να μιλάω για αυτά όταν δεν με ενοχλούν και δεν μιλάνε για μένα αρνητικά. Σωστά. Δεν είμαι δικομανή. Συγγνώμη, εγώ τα ασφαλιστικά μέτρα τα θέλω για να μην μιλάνε για μένα. Όσο μιλάς για μένα και έχεις ασφαλιστικά όμως, και δεν έχει να κάνει αυτό με την αλήθεια, έχει να κάνει γενικά, θα σε χαμίσω κάποια στιγμή. Σωστά. Και δεν έχει να κάνει με την αλήθεια αυτό. Λοιπόν, δεν σταματάει κάποιο πρόσωπο να μιλάει και να λέει. Ναι, αλλά η Αλέκη είναι ο βασικό αυτούργο. Αυτή το ξέρει. Δεν είναι βασικό αυτούργο. Κάνει πολύ μεγάλο λάθο. Βασικό αυτούργο είναι και άλλο. Μου μικρή, τι καταλαβαίνει ότι είναι τα φορά τη Αλέκη. Μπορεί να σταματήσει λίγο να μην οξύνει το θέμα. Ναι, 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 ναι. Σταματάω, σταματάω. Απλά μου φαίνεται περίεργο, μπορεί, Γιαννούλα. Είναι τέλειο. Ως σκοπό. Ναι, θα το κάνουμε. Αλλάξτε το. Αλλάζουμε.
να είναι παρόντες τα άτομα να συζητάμε. Δεν θέλω. Δεν έρχεται εδώ αυτή, δεν ανεβαίνει παράθυρα. Δεν έρχεται. Αυτέ ήταν μέσα στο live που έγραψε. Δεν τα έγραψα εγώ γιατί δεν έβλεπα σχόλια. Αυτή τώρα πλέον μόνο στο live τη έχει πέρασει. Σε άλλα live δεν ανεβαίνει γιατί φοβάται, δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Δεν είναι θέμα φοβάμαι και δεν κάνω διάλογο. Μπορεί να φοβάται. Φοβάται. Να μην θέλει να σχολιάσει και να μπουν αυτά που γίνονται. Δεν είναι όπω παλιά. Φοβάται να τις απαντήσει κάποιος, δεν ξέρει τι να απαντήσει. Δεν είναι Κορονάκο. Είναι θέμα και πολλά, και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Και εγώ δεν θέλω να πηγαίνω γιατί δεν θέλω τις φασαρίες γύρω-γύρω και τις βρισκές. Πώς θα γίνει. Μα η Αλίκη ζει από τις φασαρίες. Αυτή τις προκαλεί. Δεν το ξέρω αυτό. Πες τις ίδιες. Δεν μου τα λέω. Ξέρω εγώ. Μα τις τα έχω πει. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Τις τα έχω πει. Εγώ όμως δεν αγαπάω καθόλου τις φασαρίες και τις βρισκές και το ξέρεις αυτό. Γνωρίζω, αλλά σε κυνηγάνε. Εσύ έχεις σαν μαγνήτης, καταλάβες. Εγώ έχω το μαλακομαγνήτη. Η αλήκη της δημιουργίας έχεις μαγνήτη και τη τραβάς. Έτσι είναι η κατάσταση. Δεν ανεβαίνει κανένας επάνω τώρα. Γιατί ρε, ποιος είναι και δεν ανεβαίνει επάνω κανένας. Έτσι. Βρε, ακόμα έτσι λες, βρε. 267 είναι χάρη στο Αντρεούλη εδώ πέρα και ακόμα έτσι λες. Δεν με εντύπωσε. Είναι χάρη όλων. Είναι χάρη σε όλων. Σε παρακαλώ, Αντρεούλη, άσε να ξέρω εγώ καλύτερα. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Χάρη σε μένα είναι. Άσε με τώρα. Σε όλους. Δεν λάβουμε και τελείως. Χάρη σε όλους. Γιαννουλά. Ωραία ησυχία έχουμε. Είσαι λάθος τώρα. Γιατί? Γιατί ο Κυριάννης έχει ανοίξει. Τι ώρα ανοίξει η Κυριάννη το μεσημέρι? 11 ώρες είναι. Απορώ και γέννη πώς αντέχεται. 12, πριν λίγο. Μέσο όρο τις 12 ώρες. 12,5 ώρες. 250 άτομα. Κάποια στιγμή είχε φτάσει 400, 500. Όλη μέρα έχει κάνει λαϊβάρα. Τι είχε γίνει εκείνη την ώρα και είχε 400-500. Κάτι θα έχει κάνει. Συζήτηση, δεν έκανε τίποτα. Συζήτηση. Ουρλιάζανε κάτι παλαβή εδώ μέσα. Γενικού περιεχομένου συζήτηση. Ουρλιάζανε, λέει, κάτι παλαβή εδώ μέσα. Φαντάζομαι γύρω από το όνομα του Αντρεούλη μας σίγουρα. Καλά, όπως πάνε. Καλά. Άκου, λέει, δεν ανέβαζε, λέει, το Θεόφιλο. Πας καλά, τι θες να έρθει να σε μαγειρέψει. Μην μπερδεύεσαι. Κοίταξε, στο δικό μου το live εγώ θα μιλώ. Άιντε βρε φιλοξενούμενοι, αχάρπαστε. Καλά ρε, δεν μου λες. Δηλαδή, είναι κακό να ανεβάζω. Δηλαδή, όταν ανεβαίνουν 100 φορές τα άτομα πάνω, πρέπει να τους ανεβάζω υποχρεωτικά πάνω. Ναι, ωραία, γιατί ησυχία, όταν μπαίνουμε ο Αντρεούλης, ερχόμαστε όλοι οι υπόλοιποι εδώ πέρα. Ανέβασε τώρα το Θέμη επάνω, που, είναι, που κυλάει στο αίμα του Αντρεούλης μέσα τόσα χρόνια. Ναι, το είδα. Είπα ότι είναι ο πρώτος ο Αντρεούλης. Σήμερα έκανε τρόλ και λέγε μαλακίες για πλάκα. Ο Θέμης ήταν τώρα σε ένα live με την Κέλλη και ήταν και αυτός ο Παναγιώτης απάνω από τον Μεγαλειότατο. Και τους έλεγε, όχι εντάξει, δεν τα εννοούσα αυτά που λέω για πλάκα. Τα λέω. Θέλω να μας πεις για το παιχνίδι που παίξατε πριν, εσύ ο Ευρωκουμπάρος και η Γέλη και ο Μεγαλειότατος. Έλα, Θέμη, έλα, να μας πεις τι έκανες εκεί πέρα. Αυτό περίμενα να ακούσουμε πρώτα και έπειτα να ανέβει. Για έλα, που λέει τους άνθρωποι. Άστο να πει ότι θέλει ο Θέμης, δεν πειράζει. Πάμε, απολογήσου. Πάμε. Λοιπόν, πριν 15 χρόνια περίπου, εγώ είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον κύριο που τελικά στην πορεία αποδείχθηκε κυρία. Είχαμε τα ερωτικά μας, έτσι ξέρω εγώ, συναισθηματικά έτσι λογάκια μέσα το τηλέφωνο. Κάποια στιγμή λοιπόν μου έκανε πέσιμο για πελάτες. Εγώ τότε ήμουν στη Μύκονο, θυμάμαι. Και είχε πολύ κόσμο εκεί πέρα, όπου θα μπορούσε να βρει τα πάντα. Επειδή όμως εγώ είμαι λιγάκι υπερευαίσθητος, δεν μπορούσα να δώσω πελάτη. Δηλαδή μου λέει, ξέρω, θα πάω και με παππού, πάω και με έτσι και με αλλιώς. Λέω, δεν μπορώ. Λοιπόν, και μου ζητάει απεγνωσμένα να βρει για δουλειά, για μεροκάματο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν έγινε ποτέ. Όταν λοιπόν κατάλαβε πως έχει κλείσει η πόρτα από μένα, άρχισε και με σχολίαζε. Με σχολίαζε μέχρι που φτάσαμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει λοιπόν. Για ποιο άτομο λέτε, κύριε Συγκυρίδη, γιατί το live καταγράφεται. Δεν μιλάω σε εσάς, δεν μιλάω σε εσάς. Μιλάω για κάποιον εθνικό τέλος πάντων. Σε παρακαλώ, δεν μιλάω σε εσάς. Αυτό που λέμε, μιλάτε, καταγράφεται. Λοιπόν, εντάξει, ένα καταγράφει, είπα, κάποιο εθνικό. Μου έστειλε λοιπόν. Μόνο εθνικό εσύ είσαι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Υπάρχει κουμπάρο.
Υπάρχει ο κουμπάρο. Οι έρωτες είναι εθνικό. Εθνικό φτάρι είναι ένα. Στου όσου δεν καθόμαστε. Δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα. Είναι πολύ εδώ πέρα μέσα. Και εγώ είμαι. Εντάξει, όσου δεν καθόμαστε, αυτά θα ακούμε πάντα. Μα εγώ δεν είπα σταρ. Λοιπόν, τέλο πάντων, λοιπόν, μου έστειλε κάτι μηνύματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω ανάγκη από λεφτά και πεινάω και θέλω να φέρω το ψωμί μου. Δεν μπορεί να με βοηθήσει, αγαπούλα μου γλυκιά, φυλάκια, ιστορίες, κάτι γλώσσες, κάτι υπογνώσια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ήθελα να δώσω ένα τέλος. Αυτό προφανώς δεν άρεσε τον κύριο και μετά άρχισε ο μαναπούλος. Μα για μέσα, σε ποιο να μιλάτε, σε ποιο να μιλάτε. Όχι, για να μάθουμε για τον κύριο αυτό που ήταν ερωτευμένο. Ναι, ήταν ερωτευμένο. Και κάποια στιγμή συγκεκριμένα δεν με ήξερε και είπα θα το βάλω σε μια κάσα. Θα να κάνουμε ερώτηση στην κάσα και μου λέει. Θα βγάλω εγώ τον άντρα μου να τα πει αύριο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και όταν μου είπε όχι, μου λέει ο μόνο όρο για να δεχτώ, μου λέει να κάνουμε ερώτηση σε φέρετρο, θα μου γεμίσει, λέει, το φέρετρο από κάτω και μόνο δεσμίδε. Έτσι μου είπε. Βέβαια, όλα είναι καλογραμμένα κανονικά. Λοιπόν, όταν λοιπόν του είπα εγώ. Ρε παιδιά, σε τι να μιλάω τώρα. Μου μπορεί να μην λέει για σένα. Περίμενε την ιστορία. Δεν την ακούω. 100.000 ευρώ στην Παναγία τη Χελιδονούμε το λίτρα. Α, αυτό ναι, το θυμάμαι, το είχατε δείξει. Για να τον ξεμπλοκάρω και δεν τον ξεμπλοκάρα. Ναι. Και τα πήρε πίσω μετά, δεν στα έδωσε. Ξέρει τι μου είπε ο δικηγόρο μου, γιατί δεν το έδωσε βρε μαλάκα. Καταρχά, που τα βρήκε και τα έφερε και αυτά. Έπρεπε να μην του δώσει μία. Κάτι που έγινε να φέρει σε μένα, τα πάρει. Εγώ του τα έδωσα πίσω. Μιλάει τώρα ο εκβιαστή. Εσεί ποιο είστε που μιλάει. Εκβιαστή, δεν τυχόν. Διότι θα απειλείτε. Απειλείτε. Εγώ δεν. Δηλαδή σε λίγο έτσι πω πάει, δηλαδή, άμα θα βρω δηλαδή, έναν άνθρωπο και εγώ θα τον απειλήσω μόνο και μόνο για να είμαι μαζί του. Εκεί πέρα το πάμε τώρα. Θα απειλούμε δηλαδή για να. Ποιο ήθελε ενεργητικά. Κάλε, ξέρετε τι μου έχει κάνει. Για αυτόν τον άνθρωπο που μιλάμε, ξέρετε τι μου έχει κάνει. Να με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο και να με παρενοχλεί. Έλα να με βρει, θα γίνω καμαριέρα σου. Γιατί δεν έχω λεφτά και θέλω. Όχι, αυτά που λέει θα τα ακούσετε. Γιατί εγώ έχω ανάγκη από λεφτά και τι πληρώνω, μου λέει καμαριέρα, μου λέει 10 ευρώ την ώρα. Έχω μου και θα σου κάνω μόνο τα πάντα. Δεν μου λε, Θέμη, μισό λεπτό. Τώρα αυτά γιατί μα τα λε. Αυτά γιατί μα τα λε. Πρέπει να πούμε πριν χρόνια. Δεν έγινε τώρα. Τι για το λέω, έτσι για το λέω, για τα μάτια του κόσμου να μου, για την ιστορία. Κακό είναι. Να πάρει όνομα και αυτό να ακούσει τώρα τι θα κάνει ο καημένο. Κοίταξε, όνομα από σένα. Δεν θα πάρει κανένα. Σαν το Μίστερ Μπούτια, όπω το λένε εθνικό Μπούτια, σίγουρα θα έπαιρνε. Γιατί ήταν μια ιδιάζουσα μόνο κομμάτια όμω. Λοιπόν, ο Μπούτια ήταν τώρα, μην λέμε τώρα ότι είχαμε εδώ πέρα να πούμε. Ο Μπούτια ήταν κορυφή, άσε τώρα. Από το Μπούτια σου έκανε όλο διάσημο. Λόγω ηλικία και λόγω. Τι λέει, για ποιον άλλη. Αντρεούλη, τον καταγράφω να ξέρει. Για ποιον άλλη, δεν καταλαβαίνω. Εγώ λέω για το Μίστερ Μπούτια. Και εγώ θα όλοι μάθος, ξέρεις, εννοείται. Αν εννοεί τον Αντρεούλη. Ναι, για μένα εννοεί, αλλά το γράφω στα αρχίδια μου γιατί κάνει τρόλ. Να ανακαλέσει ο εθνικός. Να ανακαλέσει ο εθνικός αστέγος. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι αρολογιές. Εγώ δεν ανέφερα όνομα. Λοιπόν, επίσης έχω ένα σωρό μηνύματα. Ένα σωρό μηνύματα και σαν κυβής τα έχω κατά. Αλλού. Λοιπόν, δεν μπορεί. Μα τι είναι, για ποιο να μιλάτε τώρα, κύριε μου, για μένα μιλάτε. Εγώ δεν μιλάω για εσάς. Θα σας χρειαστούν τα μηνύματα αυτά. Μα να κάνω αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Και δεν έχω διαπόδοση κιόλας. Γιάννη, από το απόγευμα που κατεβαίνει στα live σου και δεν έχεις πάρει ό,τι σε τρολάρει, κάτσε και πάρε να τον ακούς. Μα εγώ δεν θέλω να τον ακούσω πρωί-πρωί, ούτε όρεξη έχω. Δεν θα ξαναμπω ποτέ σε live. Εγώ θα κάνω αυτό που μου είπε η Ερικά, να βγαίνω μόνο μαζί της και να κάτσω στην ησυχία μου να μην ακούω μαλακίες τουλάχιστον. Τι θα κάνεις? Αλλά ακούω μαλακίες να κάνω. Κυριανή, θυμάσαι κάποτε που έβγαζες κάτι συντονιστές που τους πετάνε όλους απ' έξω. Πέρα του άνθρωπο προστατεύομαι, δεν με φύγει κανείς. Συγγνώμη. Γιατί ποιος έδειξε τόση ώρα δηλαδή. Όλα αυτά που λέει αυτός τι είναι εδώ πέρα μέσα. Για σένα τα λέει. Αρχιά να βγάλω το όνομα όπως έχει εσύ. Αντρέας. Τι πάει να πει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Καλά. Αντρεούλη μου, αυτά τώρα μην τα παρεξηγείς. Αυτά τα κάνει ο Καρτανάς. Αυτά τα κάνει ο Θέμης γιατί δεν έχει. Για να κάνει νούμερα. Γιατί με αυτό το στόμα που έχει δεν θα την έχει ποτέ. Δεν κατάλαβε τόσα χρόνια ότι ποιος μου πάει κότερα. Δεν είναι ποτέ δίπλα μου κανείς φιλικά. 286 έχεις Γιάννη. Τραγούδα. Οι δικοί σου γιατί δεν έρχονται. Εγώ δεν ήθελα, Κυριάννη. Όταν εγώ πω όχι, είναι όχι. Ας παρακαλάει ο άλλος όσο καιρό θέλει. Λοιπόν, άντε, όχι εσύ. Ας παρακαλάει όσο καιρό θέλει. Εγώ είπα όχι.
Να μην πω τα... να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Μου εγώ, εσύ. Δεν εκβιάζομαι, κύριε Γιάννη. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Ακούω, αλλά γιατί τα λες πριν πόσα χρόνια ήταν, πριν πόσα χρόνια. Θα γίνανε όταν ήταν 50 ετών. Πού να θυμάμαι τώρα, πριν 15 χρόνια σου λέω. Πριν 15 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν, μωρέ. Πού να ξέρω. Ναι, μου στείλε μηνύματα συνέχεια. Ναι, αλλά τι σχέση έχουν τώρα αυτά που λες. Κάτσε ρε, μήπως ήπια. Γύρισες από έξω τώρα, Θέμη. Έχω πει κάτι ποτάκια. Αλλά τι σχέση έχει. Ναι, αυτό που λες ρε Θέμη, τι σχέση έχει τώρα. Αυτό που μας πάσαρες πρωί-πρωί. Συγγνώμη, αυτό λέω μια ιστορία που έγινε με έναν τύπο να πούμε. Τύπησα. Μα γιατί να το πείσει, γιατί να το πείσει. Πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί σου πήγα να βάλεις τα αυτιά σου να ακούσει εμένα. Άκου τραγουδάκια εσύ. Καλά δεν καθόσουν κάτω. Κυριάννη ζηλεύεις. Πάρτε δεν είναι ότι, δεν ότι ζηλεύω. Πώς λένε αυτή τη Τζούλια, πώς λένε αυτή είναι, μωρέ, την κοπέλα. Που μας έχει τρελάνα με που τους μπλοκάρεις όλους μόλις θα μπουν μια λέξη. Και μόλις λένε ότι πάει τα παράθυρα για κάποιον που είναι τώρα. Δεν θα με κάνετε τίποτα, όχι. Άνοιξε δικό σου live, άνοιξε δικό σου live και πέσα στο δικό σου live. Θα σε μπλοκάρω. Και αυτή τη φορά θα είναι... Μπλοκάρισέ με, δεν έχω πρόβλημα. Αγάπη μου, κύριε Γιάννη μου, αγάπη μου. Άνοιξε δικό σου live και πες τα στο δικό σου το live. Άμα σε πω κι εγώ ρε ιστορίες πριν 15 και 20 χρόνια, θα σε πω, τώρα τι μας λες ρε Θέμη εδώ πέρα, μόνος ή έχεις ιστορίες στη ζωή σου. Στα γόνατα πέφτε κύριε Γιάννη και παρακάλαγε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Κάτσε ρε φίλε, άμα είναι να καθίσω κι εγώ από ιστορίες πριν 15-20 χρόνια, 30 χρόνια. Στείλε μου το μέσα να δεις. Δηλαδή τι θες να πεις με αυτό εδώ πέρα. Θες να δεις, στείλε μου να δεις. Μα τι θες να πεις με αυτό εδώ πέρα. Αποδείξε θέλεις, στείλε μου να δεις. Και τι να τα κάνω. Μα και τι να τα κάνω βρε φίλε. Εσείς εδώ μέσα σκάτε γάιδαρο. Ακούς, σκάτε γάιδαρο εδώ μέσα. Καλημέρα. Μην μου βάζεις εμένα με στόμα λόγια, Κυριάννη. Μα πρέπει να σε βάλουμε γιατί εσύ... Εσείς δεν συμμορφώνεστε. Δηλαδή, τι μας νοιάζει πριν 15 χρόνια που πήγες. Ναι, εγώ δεν είμαι σε πάρακα, Κυριάννη. Σε πάρακα δεν είμαι εγώ. Εσύ είσαι σε πάρακα. Κοίταξε, άκουσε με εδώ πέρα. Ούτε παράγκα είμαι, ούτε μαράγκα είμαι. Όταν θα βγάλεις μια ιστορία πριν 15-20 χρόνια, αυτό που θα πεις να έχει ουσία. Αυτό που λες εσύ τώρα. Μπορεί να είναι και πριν 5 χρόνια. Όταν δεν μας νοιάζει. Και για ποιο λόγο τα είπες. Μα και για ποιο λόγο τα είπες. Κάτι να μην τα πω. Να ακουστείς. Ρε δεν μου είπατε πέστε γιατί έχεις το πρόβλημα. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Το είπα από εδώ πέρα. Από μόνο σου παίρνεις πρωτοβουλίες και λες ανοίξεις το στόμα. Λοιπόν. Δεν μας αφορά ρε φίλε. Άμα λοιπόν έχει κάποιος ιδιαίτερο πρόβλημα και θέλει να ανοίξει το στόμα μου και να ακουστούν, ας ακουστούν εδώ πέρα άμα θέλει. Άμα γιατί το κάτσε λίγο το δικό μου το live τι είναι, μπουρδέλο είναι. Αν τι είναι, μπουρδέλο είναι. Κάτσε είναι. Ρε φίλε, τι είναι το δικό μου το live εδώ πέρα, μπουρδέλο. Ναι. Ένα μπουρδέλο είναι. Στο μεγαλέδο και εσύ κάθε και μας κάνεις μπλοκ και δεν μας κάνεις. Έτσι γουσάρω ρε φίλε, δέχεσαι έτσι καλός, δεν δέχεσαι πάλι καλός. Από τη στιγμή που έρχομαστε εδώ πέρα πρέπει να σέβεσαι, όπως και εμείς σεβόμαστε εσένα. Όχι, όχι φίλε, γιατί εσύ με σεβόσυνα. Γιατί ρε Κυριάννη δεν σεβάστηκα. Από πού με σεβάστηκες. Από πού με σεβάστηκες. Βρε φίλε εδώ μέσα μου φαίνεται χάνετε οι περισσότεροι λάδια εδώ πέρα. Δεν ξέρετε να τιμήσετε το ένα ή το άλλο. Μπερδεύεστε. Έχεις όλη την ημέρα. Πας ξεσπάς κάπου αλλού έρχεσαι σαν να βάζεις στο παράθυρο. Πας φεύγεις. Δηλαδή εγώ τι θα γίνω χωροφύλακας και αγροφύλακας θα σας ανεβάσω στο ανεβοκατέβασμα εδώ πέρα. Κυριάννη ευχαριστώ έχουμε ακούσει από σένα που είμαστε εδώ πέρα 12 ώρες. Και επειδή είσαι εδώ πέρα, τι θα γίνει. Κάνουμε παρέα. Μα τέτοια παρέα τι να κάθομαι εγώ να σας ανεβάσω στο παράθυρο. Δεν γουστάρεις, κατεβαίνεις κάτω. Άκου εδώ πέρα, γουστάρεις να ανεβείς, ανεβαίνεις επάνω. Δεν γουστάρεις, κατεβαίνεις. Δηλαδή εγώ τι πρέπει να γίνω εδώ πέρα όλη την για σένα. Είναι η φατούλα σου τέτοια που δεν μπορεί να σε αφήσει άλλους μόνος. Μόλις σε βλέπει, θέλει να ανεβαίνει πάνω. Είσαι τόσο γλυκός άνθρωπος, καταλαβες. Από πού είμαι γλυκός. Εντάξει, αφού φαίνεσαι μωρέ, εντάξει. Το λέει και ο μεγάλο, καμιά φορά στα καλά του. Νονά από πάνω να μην με κοιτάει στραβά. Η νονά από πάνω να μην με κοιτάει στραβά. Με κοιτάει στραβά από πάνω.
Κανένα δεν κοιτάει στραβά. Εσύ είσαι προκατελημένος. Η Νονά, κοίταξε στραβά, μην κοιτάει. Έχεις μια καψούρα με την Νονά, όμως. Κι άλλοι είχαν καψούρα και την επάγαμε στον κόλο. Πρόσεχε. Πρόσεχε, σου λέω. Εγώ Γιάννης λέγομαι. Γιατί να μην έχει, ρε φίλε. Μια κούκλα γυναίκα είναι. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Πρόσεχε, κύριε Γιάννη. Είναι κούκλα, δεν το ξέρουμε. Το ξέρει. Αλλά δεν έχεις μάτια, ρε Κυριάννη, τι βγαίνει άλλο να πούμε. Όχι, εγώ κοιτάω εδώ τα νούμερα, εδώ πέρα πάνω. Ναι, και το μυαλό του τα νούμερα, ρε Πούστη, ρε, τι άνθρωπος ναι, είναι αυτό. Ναι. Έχει δίκιο λοιπόν η Νονά. Έχει δίκιο, ναι, ναι, τα νούμερα κοιτώ. Εντάξει, το παραδέχει η Νονά. Τι δουνά σου είναι. Έχει κάτι πίτια, σπουράς, μίλα μόνος τώρα. Να πω ένα τροπάριο Καμακωτό. Να τα ακούσετε. Τώρα είναι η ώρα, επειδή 5 η ώρα είναι. Ξέρεις τι έλεγε ο Σοκράτης. Το ξέρεις ο Σοκράτης. Κασιανής θέλει ο άνθρωπος. Θέλει το τροπάριο του Κασιανής τώρα κανονικά. Να, ναι. Φιλόσοφε, ο Σοκράτης ξέρεις τι έλεγε. Το έλεγε της καθαρέμπουσα. Της καθαρέμπουσα το έλεγε. Πες το ναι, μας έκανες το λάθος. Για να το βγάλουμε. Ένα βρε, πες το. Δεν το λέω, γιατί στο τέλος έχει, στο τέλος έχει λίγο σφίνα και δεν το λέω. Σφίνα έχει. Δεν πειράζει, έχει σφίνα, αρέσει σε πολλούς. Λοιπόν, ο Σοκράτης, ο Σοφός, πίπες έκανε και αυτός. Γι' αυτό θα μπει στο live σου τώρα. Ε? Θα κάνω αναφορές. Τι θα κάνω αναφορές τώρα. Σπάντα κάνε ό,τι δες τώρα. Τώρα πες το Αντρεούλη, το κύριε το δυνάμειο, εδώ πέρα το πεις. Απαπα. Επειδή ήταν 5 ώρα το είπα, αλλιώς δεν λέω. Έχω κι άλλα στιχάκια τέτοια, αλλά δεν θέλω να τα λέω. Όχι στιχάκια. Τα λέμε και μετά να φύγουμε από εδώ πέρα, είμαστε πάλι αγαπημένοι. Όχι όλοι, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά ο εθνικός μας στεναχωριέται με αυτά που λες, φίλε. Ναι, πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί με την αυγούλα, έτσι είναι. Δεν στεναχωριέσαι, ρωτάω, δεν στεναχωριέσαι εσύ. Εγώ δεν στεναχωριέμαι γενικότερα, δηλαδή... Εγώ ξέρω ένα ακούς στη ζωή μου, να μην στεναχωράμε ο ένας τον άλλον. Με, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, κύριε Γιάννη. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, να μην στεναχωράμε ο ένας τον άλλον. Ναι, αλλά ποιος στεναχωρέθηκε και τώρα, για πες μου. Είπα, λέω, το ωραίο είναι να μην στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον. Εντάξει. Τι καλύτερα από αυτό. Το πιο σωστό αυτό είναι. Ας μας πούν ότι... Κυριάννη, μου στείλανε μήνυμα από την Παράγκα. Από το Κλάπερ. Όχι, για ένα παιχνίδι. Ποια κλάπερ, μωρέ, τι λες τώρα με το κλάπερ, έχεις κολλήσει κι εσύ. Το κλάπερ δεν έχω. Μπήκα μια φορά και δεν ξαναμπήκα ποτέ μου. Μια μαλαγή και μισή είναι. Ναι, αηδία τελείως. Κλάπερ. Πόρε σήμερα, πώς και έτσι έμεινα σταθερός. Δεν ταρακουνήθηκε καθόλου το κινητό μου. Κάτι έκανα σήμερα. Ναι. Σε έβαλες παγωγή. Έβαλα παγωθήκη, ακούς. Έβαλα... Είναι το κίνητο που σε παίρνω, μ' άκουσες. Έβαλα παγωθήκη, να μην... Σε μιλάω, ρε Χάρπαστε. Με ποιον μιλάει. Με σένα. Θέμη. Θέμη, μπορείς να... Λοιπόν, να λέω, και τώρα σε μιλάω από αυτό που σε παίρνω τα βράδια. Γι' αυτό δεν σε πήρανε. Ορίστε. Όποιος θέλει ας κάνει μαγιά τώρα. Εκεί σταματάω. Όποιος θέλει Θέμη ας κάνει τώρα μαγιά. Οικογένεια πάνω απ' όλα. Άκουσες Θέμη τι είπα. Όποιος θέλει ας κάνει μαγιά τώρα. Από εδώ και πέρα. Να μας πεις άμα το βρήκε το τηλέφωνο ποιος έπαιρνε και άσα μας κάνει μαγιά από εδώ και πέρα. Ξέρω τι παίρνουν. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Έτσι κι άλλως εγώ
Υπολογίζει, όχι ξέρει. Υπολογίζει, όχι ξέρει. Δεν υπολογίζω καθόλου. Καλά, επέμενε, ποιο είναι η παιδί. Καλημέρα, Νάντζη. Καλημέρα. Τι κάνει. Καλημέρα. Καλά, μόλις ξύπνησα, τι κάνετε. Σε ξύπνησαμε, Νάντζη. Όχι καλέ, εσύ πήγατε να με ξυπνήσετε. Με λέω, μήπω ο Θέμη σε ξύπνησε εδώ. Μα εγώ πάλι εγώ, πάλι εμένα στο επικέντρο, Πολύ μου, τι κάνει. Καλά, αγάπη μου, έχει χιόνια εκεί, Νάντζη μου. Έχει χιόνια, γάμο το. Εσένα σκεφτόμουν όταν τα άκουσα και τσόκο και εδώ, λέω. Τι, δεν πάει σε δουλειά, τηλεργασία έχει. Το ξέρουμε, κύριε. Ωραία, μια χαρά. Τι ξύπνησες τα άγρια χαράματα, λοιπόν. Κοιμήθηκα νωρίς. Εδώ δεν τον πιάσαμε το χιόνι. Ναι ρε φίλε, άσε με τώρα. Καλύτερα, Ντρέουλη μου. Καλύτερα, Ντρέουλη μου. Έχει πάρα πολύ κρύο. Εγώ θέλω χιόνι. Θέλω χιόνι, οπωσδήποτε. Έλα να πάρε. Πάνω έχει και χιόνι μου, για να σου πω εδώ πέρα που είσαι. Έχει χιονίσει εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Αλήθεια, ψέματα. Έτσι είπαν. Δεν μου είπε ψέματα, δεν νομίζω. Ναι, ναι. Έλα να πάμε στην πλατεία φιλόσοφη να παίξουμε. Έχει και κούνια να παίξουμε με το χιόνι. Να παίξουμε στις κούνιες, ε. Έλα, έλα. Ωραία πρόταση. Ανδρέα, μου, τι κάνεις. Καλά με γλυκιά μου, κοπέλα, εσύ. Καλά κι εγώ, μωρέ, εδώ πέρα. Ψυχούλα μου, γενικά. Εσύ είσαι ψυχούλα. Τι να το κάνεις, μανούλα μου. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, δε, Ανδρέα, δεν πειράζει. Ας είναι κακός ο κόσμος, δεν πειράζει. Ας μην είναι να είμαστε καλοί. Και θα το βρούμε από το Θεό, εγώ αυτό ξέρω. Το πρωί με τη δουλειά σου, δούλεψες. Δούλεψα, γαμώ, το δούλεψα, πήγα, κανονικά. Απλά είχε πάρα πολύ κρύο, παιδιά, δεν πιάνανε ούτε τα καλοριφέρ, ούτε τα κλιματιστικά, τίποτα, τίποτα. Πεθάναμε στο κρύο, δεν βγάζαμε τα μπουφάν. Χάλασε και η μονάδα κάποια στιγμή κεντρική μες στην υπηρεσία, δεν υπήρχε αυτό που έγινε. Εγώ 12 ώρα την έκανα. Έφυγα. Αυτές είναι οι δουλειές. Σήμερα έχει δώσει όλο το προσωπικό τηλεργασία, τώρα δεν ξέρω τι παίζει. Βγήκε τέτοιο, φεκ. Το ξέρω. Ο δρόμος πατιέται όμως. Θέμη, ανεβοκατεβαίνεις ένα αυτό τριαντάφυλλο δώρο θέλω. Κυριάννη, στο λόγο της μην έχω τίποτα. Αλλά αύριο θα έχω. Σε φτωχό έπεσα. Για φτωχό φτιάχτε. Από την πρόνοια παίρνω, τι περιμένεις. Τι με πέρασες, επιχειρηματία. Αύριο, Κυριάννη, αύριο. Το είπα, μήπως... Τι θέλεις να σου πετάξω, τι θα σου πετάξω αύριο, τι θέλεις. Όχι, όχι, ένα τριαντάφυλλο που είναι το πιο... Δεν έχω, ούτε φύλλο, το κλαδί δεν έχω. Δεν θέλω να τζιπλάκα κανένα, σας το να λέει. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Εγώ από το Θέμη ήθελα ένα τριαντάφυλλο. Θα ζηλέψουν άλλοι τώρα. Είναι τσιφούτης ο Θεός. Η αρχή μου. Τα κρατάει, τα κάνει μασούρια. Όχι ρε, εγώ δεν κρατάω καθόλου. Λέμε το που μου στέλνουν κάτι, πάει και το πετάω στην άστεγη. Είσαι ο Στέλιος, τίποτα δεν κρατάω. Τι να, δεν μου πετάνε κιόλας σε μένα μωρέ. Άστα αυτά. Στο λόγο μου, δεν πετάνε ρε, σε έχεις τίποτα να μου πετάνε. Από το παράθυρο. Αυτά θα τα γύρισε τώρα και δεν θα τα γύρισε. Γιατί. Να πετάξω. Κάτσε βρε Θέμη μου λίγο να ρωτήσω τώρα που είπαν να πετάξω, να πετάξω. Γιατί ήρθε στην επικαιρότητα πάλι εκείνο που είχε πέσει η γριά με το γιαούρτι και είχες προσταληφθεί. Δεν είχε πέσει καμία γριά.
αλλά πώς ήθελα να πω από τον δωροθέτη που πλήρωσε, γιατί είχε βγει κάποιος και είπε ότι ένας δωροθέτης... Αχ, δεν ακούει. Μιλάει. Μιλάει. Άστα τώρα, άστα. Αλλά χαμηλά. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν μιλάει. Όχι, το ακούω τις τελευταίες μέρες, το ξαναφέρανε στην επιφάνεια. Δεν πειράζει, ας πούμε. Γιατί είμαστε όλοι οι παρόντες ήμασταν τότε. Πού είχε γίνει αυτό? Εκεί στην καφετέρια που πήγαινε. Και υπήρχε γριά που φάει γιαούρτι. Τι λες ρε Θέμη, αμάρε Θέμη. Δεν άκουσα καλά, δεν κατάλαβα. Δεν πήγαινε σε μια καφετέρια και έκαμε live? Ναι. Εκεί πέρα κάποτε είχε, ήταν μια κυρία τέλος πάντων. Μας βγήκε το όνομα, μπορεί να ήταν κοπέλα. Και δεν αυτή κουβαλούσε γιαούρτι και έπεσε και... Κάποιος που πλήρωσε... Ναι. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω καθόλου. Κάποιος που πλήρωσε για να μου πετάξει εμένα γιαούρτι, κάποιος που πλήρωσε αδρά κάποιον. Όχι, βρε Αντρέουλη μου, εσύ τότε... Κάλυψα, εγώ το κάλυψα για την καφετέρια. Κάποιος που πλήρωσε αδρά. Και μετά από καιρό ήρθε στη φόρα ποιος ήταν και πλήρωσε αδρά. Ναι. Τον δώσανε δημόσια. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τις τελευταίες μέρες το ακούω και λέω γιατί το συζητάνε πάλι. Α, τι ηθοποιός είσαι όμως κι εσύ. Εγώ μέχρι τώρα πίστευα ότι όντως έπεσε γυναίκα με γιαούρτι και πιτσιλήχθηκες. Καλά, εντάξει. Απίστευτο. Τώρα είναι πολύ παλιά αυτά, παρσινάξανε στα φίλια. Ναι, το συζητάνε όμως. Γιατί ήρθε πάλι στην ιδέα. Όλες οι προσωπικότητες έχουν φάει γιαούρτι. Ναι, ισχύει. Με πέτσα κανένας όμως. Εσύ που ξέρεις ότι είχε πέτσα, εσύ το πέταξε. Για το ίδιο να λέω, για το Νταλάρα λέω. Ναι, αλλά λίγο καρφώθηκες τώρα. Να καρφώ εδώ με το και τον Νταλάρα σου λέω. Ολόκληρο γιαούρτι έφαγε το ίδιο. Και να δείξανε. Αφού το δείξανε κιόλα στο κουτί. Το πλαστικό. Έφαγε γιαούρτι ο Νταλάρα. Είναι παλιό. Ναι, δεν μας είναι φετινό. Το 13 είχε γίνει, λέω, και είχε κάνει δηλώσεις για την κρίση. Ναι, ο Μαλάκας, ναι, ο Μαλάκας. Και πήγαν και του πετάξαν γιαούρτια με αυτά που έλεγε. Καλά, μαλακίες είναι αυτές τώρα, εντάξει. Δεν είχαν και άδικο. Απαγορεύονται αυτές οι πράξεις. Το Ρουβά, όποιος κατηγορούσε τους άλλους, το Ρουβά κατηγορούσε τον έναν, τον άλλον. Υπάρχουν μερικοί που κατηγορούν τους πάντους εδώ πέρα, κατάλαβες. Όχι, οπότε... ο Τελάρας δεν είναι ο καθένας, συγγνώμη πάρα πολύ. Ούτε βουγιουκλάκι ήταν καμία. Πού πήγαινε να τη κάνει μήνυση. Ήταν μοναδική. Ναι. Θέμη, γιατί ανακατεύεις παλιές ιστορίες? Κάτι τον έχει πιάσει το Θέμη, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είπαμε, γύρισε από έξω και είναι πιωμένος, αλλά λίγο να πιει έναν καφέ να συνέλθει. Και λεμονάκι με στον καφέ, Θέμη. Δεν πίνω μόνο καφέ. Δεν πίνω καφέ καθόλου. Ποτέ. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Καφέ με λεμόνι. Γιατί τρέμω, δεν μπορώ. Πάρα πολύ σωστά για το Ρουβά. Έβρισε το διάολο. Ναι. Αντιγόλη μου, τι λένε εδώ πέρα? Την Κέλλη ρε, έγκυος 8 μηνών. Αποκλείεται. Καλημέρα, καλημέρα. Αποκλείεται. Ποιο, δεν άκουσα. Ναι. Αποκλείεται. Εντάξει. Αντρεούλη, είπες εσύ στο διάλογο την Κέλλη? Όχι. Όταν υποστηρίζει το Λίτρα, τον οποίο έβριζε το Γιάννη και τον έλεγε κολόγερο και σαπόγερο και να του πέσουν τα μαλλιά και να πάθει αρρώστιες, θα πω την Κέλλη και την κάθε Κέλλη όταν βρίζει το Γιάννη και βρίζει εμένα, γιατί θα πω με τον κουμπάρο το δικό μου εγώ. Η Κέλλη θα κάτσει στο σπίτι της και με τον άντρα της, όχι μαζί μου, δεν θα έχει καμία δουλειά. Σωστό αυτό, αλλά δεν την είπε στον για όλους θα της πω και τριβόλους, μην μου μιλάει καθόλου από εδώ και πέρα όταν βρίζουν το Γιάννη μες στο live του. Τι λέει αυτή ο Βαργκαίο από κάτω? Ό,τι θέλω θα πω, δεν κουμάτω, θα μου κάνει αυτό που λέει, αυτή είναι αλήθεια. Παιδιά, δεν μιλάει έτσι ο Αντρεούλης. Μη λέτε βλακίες τώρα. Ό,τι θέλω. Κάπου μου... είπε, θα έκανε σάτυρα. Όχι, δεν έκανα καμία σάτυρα σε συγκεκριμένη. Δεν θα μου κάνει κουμάντο εκείνη τι θα πάω στον κουμπάρο μου εγώ. Η Κέρι θα κοιτάξει το σπίτι και τον άντρα τη ίδια ηλικία. Δεν μα το με γνωρίζει προσωπικά. Η γυναίκα έγκυο δεν παίρνει σαν μέχρι 5 ώρα το πρωί. Να κάτσει με το μωρό στην κοιλιά. Σαν ένα φούκια. Ακού. Έτσι δεν είναι, Γιάννη. Καλημέρα, έτσι, Τζένι. Η βαφτιστικιά μου ήρθε. Ναι. Πού ντύ. Καλώς την Τζένι. Α, πλάκωσε η Άρμη. Λοιπόν,
Σας καλημέρα. Επιτρέπετε, παντρεμένη γυναίκα, να κάθε μου την ίδια ώρα, παλιόγρια. Άντε να πάω να κοιμηθείς έγκυος κι εσύ, ε. Έγκυος γυναίκα. Καλέ. Πού την είναι. Α, δεν ήρθε ακόμα. Νόμιζα πως είναι από κάτω. Γιατί εκείνη την ώρα μιλούσαμε με τον Αντρεούλη και νόμιζα το είπες εκεί. Έλα τώρα, Νονά, σε παρακαλώ. Μα γιατί επιμένουν από κάτω? Τι επιμένουνε, Παγουρά? Δεν βλέπεις τι επιμένουνε από κάτω? Όχι, δεν βλέπω τα σχόλια, Παγουρά, δεν με ενδιαφέρει τέτοια ώρα. Λένε ότι η μία με λέει μην είσαι δικηγόρος, ο Ντίας ένας είναι αυτός. Μην είσαι δικηγόρο, συγγνώμη, λέει ψέματα, λέει. Ναι, ότι είπα στην κοιλιά στο διάλογο, δεν τη το είπα όταν είπα. Γιατί, ναι, ό,τι θέλω είπα. Α, να ρωτήσει τον Γιάννη, ρώτα τον Γιάννη για ποιο λόγο έγινε αυτό. Α, για φάναξε τον Γιάννη εδώ. Ποιον, το χάρπαστο, το φιλοξενούμενο. Τον Γιάννη που κάνει το live εδώ, τον κύριο Γιάννη. Ναι, ναι, το φιλοξενούμενο. Εδώ είναι, τον κεράσαμε έναν καφέ να πιει. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί είναι φιλοξενούμενο. Φιλοξενούμενο! Πάνω στο σώμα σου. Δεν έτσι. Δώσε. Εσύ αδικήσε, Άστε, για να ξέρεις. Έπρεπε να ακολουθήσεις το δρόμο του τραγουδιού. Δεν τα πάω καλά με το τραγούδι. Κοίτα με το τραγούδι, ή τα πας καλά ή δεν τα πας. Ή τρως γιαούρτια στο κεφάλι, να πούμε, άμα τραγουδάς ωραία και τραγουδάς το Βέγκο. Ή προχωράς και έχεις μια καριέρα φυσιολογική. Ένα από τα δύο. Πού στο δάνειο. Μην αλλάζετε θέμα λίγο. Τα παιδιά είναι εξαγριωμένα από κάτω. Τι λένε, μωρέ. Να το διαλευκάνουμε αυτό. Ναι, να μην χάσουμε καμιά οξία τώρα. Ποιο θέμα έχουμε? Δεν βλέπεις τι γίνεται κάτω, δεν ντρέπεστε, λέει, δεν έχετε τσίπα. Απαπα. Σε έγκυο σοβαρά. Τον κόλλο. Λοιπόν, κάτσε να πει, κάτσε να τη στείλω ένα μήνυμα. Α, και την έκανε μπλοκ. Ποιος, ο χάρπαστος εδώ? Ρε, εσύ καλά λες, δεν έχεις κάνει μπλοκ, Κυριάννη. Πουλάκι μου, γι' αυτό δεν μπορεί να ανέβει. Μπράβο, ρε, Κυριάννη. Συγχαρητήρια, Κυριάννη. Αντρούκλα, αρσενικός. Παλίκαρος. Έτσι είναι, εκεί στην Κατερίνη πίνουν καλό νερό. Ναι. Από το Τσέρνομπιλ μάλλον πρέπει να είναι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Σε έχει επηρεάσει. Μπρε Κυριάννη, εσύ, ο Παντελονάτος. Ο αμούστακος που δεν έχουμε δει ποτέ μουστάκι να μέσα στο πρόσωπό σου. Εσύ, ο ξυρισμένος, ο μαψωμαλιάς. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε Κυριάννη. Μαζί σου είμαστε, δεν είμαστε εχθροί σου. Βάλ την κέλη εδώ πέρα, άντε, βάλ την κέλη. Πού πήγε πάλι, για κατούριμα πήγε πάλι. Τώρα, άντε, άφηνε τα μισή ώρα πάλι. Γάμισα. Νάντζι, άνοιξε λίγο το μικρόφωνο. Έλα, Παγουρά μου. Συμφωνείς εσύ τώρα με αυτό που έγινε, αν έγινε όπως τα λένε? Δεν γνωρίζω, Παγουρά μου. Έχω μεγάλη αποχή τον τελευταίο καιρό εγώ από εδώ μέσα. Καλά, δεν έγινε πιο δύο χρόνια. Τώρα έγινε, λέει. Το καταγραμμένο. Και εγώ σε έχω καταγεγραμμένο θέμα και δεν θέλω να μιλάω για καταγραφές. Θα το ακούσεις. Μας έχετε κάνει εδώ πέρα, λοιπόν, οι μαθητές γίνανε δασκάλοι, καθηγητές. Λοιπόν, σε αυτό θα σας αξίζει συγχαρητήρια. Αξίζει τα συγχαρητήρια, ναι. Θα σου βγάζω το καπέλο. Παγουρά μου, εσύ τι κάνεις? Καλά είμαι, κορίτσι μου. Περιμένω να έρθουν οι μηνύσεις μου να αρχίσουμε να πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Με τη διαφορά πως θα βγάζουμε εμείς, γιατί θα δούμε για πάρτι μας, για χαμπαλέ μας. Τι είπες, Νάντζι μου? Ακόμα με αυτά ασχολείστε, ρε Παγουρά μου. Όχι, θα μας κάνανε, βρε κορίτσι μου. Μας κάνανε από εκεί μεριά και περιμένουμε. Έλα μου, αποσύρουνε και ξέρω. Δεν μπαίνω ούτε στα από εκεί, ούτε στα από εδώ. Live έχω αποχή το τελευταίο διάστημα. Δεν ασχολούμαι, κορίτσι μου. Ναι, και εμείς τους πάσαμε, έτσι ανησυχούμε λίγο. Θα αποσύρετε όλοι για να κάνετε και Πάσχα, άντε, να κάνουμε όλοι μαζί Πάσχα. Εσύ πιστεύεις ότι σου κάνανε, ναι. Βέβαια, εγώ πάντα πιστεύω τα κορίτσια εκείνα. Βέβαια. Εγώ δεν πιστεύω ότι σου κάνανε. Όχι. Εγώ το πιστεύω. Τι να σου πω, ρε κορίτσι μου, τι να σου πω, δεν ξέρω.
Δεν ασχολούμαι, δεν κατέβομαι, δεν με ενδιαφέρει. Έχω άλλα δικά μου θέματα. Καλά. Αν και με σένα το είχα πει ότι εγώ δεν έχω ποτέ πρόβλημα. Οπότε, γιατί να έχεις κοριτσάκι μου, γιατί να έχεις που κάνεις. Οπότε τη γνώμη μου την είχα πει από τότε. Βέβαια στραβώσανε πάνω σε αυτό. Δεν με απασχολεί που στραβώσανε, δικό τους θέμα. Δεν πειράζει κορίτσι μου, δεν παρεξηγώ εγώ κανέναν. Δεν παρεξηγώ. Ούτε εγώ παρεξηγέμαι. Εγώ την άποψή μου θα την πω. Κάποιος που δεν με έχει ενοχλήσει και δεν με έχει πειράξει, πώς δηλαδή θα πάω με το σύνολο. Δεν με ενδιαφέρει. Αφού λοιπόν, δεν με έχει ενοχλήσει. Αυτό που λέει η κυρία Νάνση, προηγουμένως είχα πει σε ένα live και τσάσπασε συγκεκριμένα και ήταν ο Παναγιώτης και μου κάνανε, θέλω ποιος μεγάλη τώρα. Και πάει πάνω και λέει, εσύ γιατί έβριζες. Μου λέει, γιατί μου λέει ο Παναγιώτης, μου λέει είναι νευρικός. Και τι σημαίνει ρε φίλε του αυτό δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που... Με εμβαίνω κιόλα, αλλά πε μου, για ποιο λόγο του λες εσύ έβριζε του υπόλοιπου. Γιατί αν έβγαινε και ο Κυριάννη λέει, δεν με ανέβασε. Και δεν είναι δικαίωμά του, λέω, εσύ δεν ανοίγει live. Ναι, άμα δεν κουσάρει, του λέω κάποιον να ανεβάσει, τον ανεβάσει. Έτσι δεν είναι, μου λέει, ναι, τότε ποιο είναι το πρόβλημά σου, λέει, επειδή σε ανέβασε. Με έκανε και μπλοκ. Καλά έκανε, του λέω. Δεν είναι και πάλι δικαίωμά του. Του υπόλοιπου λέω, γιατί του έβριζε. Γιατί μου λέει, βρίζανε. Εσύ του λέω, γιατί με βρίζανε. Ρε, εσύ του λέω, γιατί του έβριζε. Σε ξέραν και από χτες, του λέω, ρε άνθρωπε, καλά δεν μίλαγα έτσι, μίλαγα πολύ έτσι αργά, ξέρεις. Του λέει, λέω, Παναγιώτη μου, του λέει, σαν να σε βρίζει κανένας. Ναι, μου λέει, με βρίζανε. Κάντε πάλι, του λέω. Μα σε ξέρανε, μου λέει, όχι. Γιατί σε βρίζανε. Γιατί μου λείπεσαν τον Παναγιώτη. Ρε, εσένα, του λέω, γιατί σε βρίζανε. Γιατί πήγα από εκεί πέρα, εγώ δεν είδα κανένα του να σε βρίζει από εκεί πέρα, στην αρχή, την πρώτη φορά. Όχι, ναι, μα. Πώς βρίσεις κάποιον όταν σε έχει πειράξει σε ένα προσωπικά. Επειδή απλά συμμετέχει σε κάποια live, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Είναι νευρικός, λέω Παναγιώτη. Αφού είναι νευρικός, πάντα ακούστε το. Γιατί λέω με το κύριο Γιάννη, του λέω, είμαστε δηλώσει δύο μέρες από εκεί πέρα, τέσσερις μέρες, και δεν έχει αναφερθεί όλο το όνομά σου, το όνομά του, και κάθεται λέω με το που ανοίξει το live, αρχίζει και βρίζει. Ποιο θέλει λοιπόν. Και ο Κυριάννης του λέω, δεν είναι ανθυρός όμως, του λέει να βρει, του λέω άσχημα. Μιλάει με το σας και με το εσείς. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο αχάρπαστος εδώ πέρα δεν μιλάει καθόλου, είναι φιλοξενούμενος. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι, εντάξει, διαθετώ. Συνέχισε. Ωραία. Και τελικά καταλήξαμε να κατέβω κάτω, δεν ήθελα να ανέβω, δεν να συνεχίσω. Λέω κατεβαίνω, όχι, όχι, κάτσε, κάτσε, τι να κάτσε να κάνει. Μετά μπήκε η βότκα, μετά μπήκε η βότκα. Και τότε τη σκυτάλη. Και τον εξεκίνησε μέχρι που μπλακωθήκαν στα γέλια. Αυτό είναι. Ναι, εντάξει, τραβάει αμαρτίες ο Κυριάννης. Αυτή είναι αλήθεια. Τι τραβάει. Αμαρτίες τώρα. Άμα του λέει ο ένας και ο άλλος τώρα, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Θέλει αυτά, καλέ. Παρέα θέλει ο άνθρωπος. Τι δεν καταλάβατε. Το ξέρω. Τι τραβάει. Μια χαρά. Εντάξει, έχει τα προβλήματά του κι αυτός. Όχι καλέ. Σοφάει για τέτοια. Τώρα βλέπει πάνω 2,95. Γιάννη, πες ρε, άνοιξε την κάμερα. Αφού εσύ μιλάς για μένα, δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Είδες, Θέμη, δεν μιλάω ποτέ στο Βρόντο. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Καλώς το κορίτσι μας. Καλώς την κοπέλα μου. Γιατί δεν σε ακολουθούσα εγώ. Αφού εσύ μιλάς για μένα, τι να μιλήσω εγώ. Έτσι, θέλω να πω, Κυριάννη, να ακούσει αυτούς. Φιλοξενούμενος είναι. Που σου λένε, βάλε τον άλλον, βγάλε τον από μπλοκ. Όχι αυτόν που σου λένε, που σου λέει, βάλ τον στο μπλοκ. Εντάξει, γιατί έχει προβλήματα μαζί του, ξέρω εγώ, έχει τσακωθεί σε άλλο live να με πριν δυόμιση χρόνια, να πούμε. Να ακούσει αυτόν που σου λέει, βάλε. Αυτός είναι ο καλός άνθρωπος. Που σου λέει, βάλε, που θέλει το καλό σου. Όχι αυτό που σου λέει, βγάλε, Κυριάννη. Ορίστε, να, τώρα εγώ θα σε πω, βάλε πάνω την Τάνια. Βεβαίως, και δεν την έβαλε. Ας κάνει έτοιμα, ας ανέβει. Τι λέει της η Τάνια. Ξεμπλόκαρε, Κυριάννη, αν μάθεις τη τέτοια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Που το κάνεις, δηλαδή. Γιατί δεν έχεις και ιδιαίτερο λόγο με την Κέλ. Ας κάνει έτοιμα και ας ανέβει. Πού είναι το πρόβλημα. Πού είναι η Κέλ, ρε παιδιά. Ενώ σε μένα όλοι ανεβαίνουν. Είπα. Αρκεί να γίνετε μπουρδελάκι τον κύριο Γιάννη, αυτό τον ενδιαφέρει. Να το κάνετε μπουρδελάκι, δεν θα είστε εδώ ήρεμοι. Χαίρομαι που... Περίμενε, έρχομαι.
Ναι, τώρα περιμένεις να έχω τη σκανδάλη στο αυτό για να σε ανεβάσω πάνω. Ωραίο πουλί ο Βάτραχος. Έτσι. Στείλε καλέ πάνε αίτηση και εσύ ξάπλωσες, δεν πειράζει. Ας κάνει έτοιμα. Κάνε αίτηση, άντε. Φιλοξενούμενος, άντε φιλόσοφε, δώσ' το μία, φιλοξενούμενος, πάνω στο σώμα σου, δώσ' το, δώσ' το. Φιλοξενούμενος. Τσάφα, ξενοδοχείο πληρώνεις κι εσύ. Καλώς το κουρίτσι μου το όμορφο, τις νυχάρες μου, τις πανέμορφες. Όχι, τώρα τις έχω κόψει, πάνε, πάνε αυτές, πάνε. Έχει σημασία, μάνι μάνι θα γίνουν. Να κάνεις γαλλικό, Τάνια, τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μ' αρέσει πολύ το γαλλικό. Προς το παρόν θέλω να γίνω καλά. Τι έχεις. Δεν ξέρω πού στα κομμάτια κόλλησα στρεπτόκοκο. Και είμαι του θάνατά. Είναι λίγο ζόρικο αυτό, άκουσα. Όχι λίγο, πολύ ζόρικο. Εμένα μου πείραξε τους αδένες και τώρα έχουν αρχίσει και με πονάνε και τα αυτιά μου. Και είμαι με αντιβίωση. 10 μέρες τώρα. Τι συμπτώματα έχεις? Εγώ το κατάλαβα γιατί μου κλείσε ο λαιμός. Οι αμυγδαλές. Ναι. Και εάν δεν... Ξεκίνησα μόνη μου την αντιβίωση, να τα λέω και αυτά. Και όταν... Μαλακία έκανες, ναι. Τα να τα λέμε και αυτά, συνεχίζουμε. Όχι, όχι. Επειδή με ξέρω. Ξέρω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει όχι, Τάνια. Δεν παίρνουμε μόνοι μας αντιβίωση. Καλά. Έτσι και το είχα αφήσει, σου έλεγα εγώ που θα ήμουν τώρα. Να πήγαινε στο γιατρό πιο γρήγορα. Χέσε με τώρα, τέλος πάντων. Παιδί μου, Κυριακή ρώστησα. Νομίζω, Τζόκερ, ότι δεν κολλάμε εμείς από τα γατιά. Τα ζώα κολλάνε από εμάς. Μόνο τον εχινόκοκο παίρνουμε από τα γατιά. Δεν κάνω, δεν ορκίζομαι κιόλας, αλλά νομίζω ότι... Εχινόκοκο και τα δικά μου είναι εμβολιασμένα. Τέλος πάντων. Και τώρα έχουνε... μου πρίστηκε ο αδένας. Και πήγα στον Οριλά. Και μου είπε να συνεχίσω την αντιβίωση. Έτσι και δεν είχα πάρει αντιβίωση από την πρώτη μέρα, δεν θα ήμουν εδώ, να ξέρετε. Σόπαρε. Μαν κουπέλα μου. Τόσο πολύ αλήθεια τώρα. Σουρκίζομαι. Τις δύο πρώτες μέρες πονάγανε τόσο πολύ τα νεφρά μου, που δεν μπορούσα να σταθώ. Αλλά τι είναι αυτό. Για όσους δεν ξέρουν, είναι το πρώτο που χτυπάει, νεφρά και καρδιά. Περαστικά, Τάνια. Περαστικά. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Καλό παράδειγμα. Καλό παράδειγμα. Ωχ, το έγραψε από κάτω. Αλήθεια. Εγώ γέλασα επειδή το είπες εσύ. Για πλάκα νομίζω ότι το είπες. Ρε μαλάκες.